Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδά και Λατινική Αμερική. Καλό πρωί να έχετε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλό βραδάκι να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στην Αφρική, σε όλα τα Βαλκάνια, Ρωσία και όπου μας βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές της Φωνής των Ονίνων. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μεταδίδεται κάθε μέρα από τις 5 έως τις 7 ώρα το βράδυ, ώρα Νέας Υόρκης, ή 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, έως τις 2 τα χαράματα, ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, νομίζω το Σαββατοκύριακο σας θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας το Φίβο, χειρισμένος, μια χαρά είναι τώρα, τον βλέπουμε στην οθόνη. Γεια σου Φίβο. Γιατί δεν σε βλέπω. Ναι, κάτι έχει συμβεί εδώ τώρα. Τι γίνεται εδώ? Έχω εικόνα. Δεν βλέπω την εικόνα, για να δω γιατί δεν έχω την εικόνα πάνω. Κάνε. Για... λοιπόν, κάτι έχει συμβεί και δεν βγαίνει ο Φίβος έξω. Βγάλε το τζακ που βάλαμε στο okay, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και πάλι κοντά σας. Lovely lady of Arcadia, promise you would wait for me. In your arms upon my Shangri-La, and it's well to be eternally. Shyness makes in our Sarkadia, each feel in my mighty side. Days are each in deine Augen sah. Forever and ever you'll be the one that shines in me like the morning sun. Ωραία, λοιπόν, είμαστε εδώ. Γεια σου Φίβο στην Ελλάδα. Καλησπέρα στην Ομογένεια. Έχω ένα γατάκι εδώ πέρα, ξέρεις, και έχει πατήσει κουμπιά φαίνεται. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεσαι, πώς πας στην Ελλάδα? Εγώ είμαι μια χαρά πλέον, γι' αυτό και ήθελα να τα πω, όχι απλώς να τα πω. Έχω επιστροφή, έχεις και εσύ και επιστροφή? Όχι, όχι καθόλου. Ωραία, ναι. Εντάξει. Μια χαρά ακούγεσαι, μια χαρά ακούγεσαι. Ήθελα να πω τα ευχαριστώ στο δήμαρχο, πρόεδρο, γιατρό, τον Γιώργο Πατούλη, που βοήθησε και έγινα καλά. Mm-hmm. Βασικά ασχολήθηκε η κυρία Τριχάκη από το γραφείο του. Ευχαριστώ τη διοίκηση και μέσα από τη διοίκηση την Αναστασία που βοήθησε να προχωρήσει το θέμα. Και τώρα από τη Β' Χειρουργική, τον Δόκτωρ Παπαχρήστο Ευρυπίδη, ο οποίος με έκανε τζάμι, με τακτοποίησε, ήταν φανταστικός. Δηλαδή σήμερα δεν πονάω, για να καταλάβει ο κόσμος. Έκανα λαπαροσκόπηση. Ευχαριστώ και όλους όσοι ήταν μέσα στο χειρουργείο, τους θυμάμαι όλους, γιατί όταν μπήκα ήμουνα στις αισθήσεις μου και ήταν μια κυρία εκεί και ήμουνα μόνος μου στο χειρουργείο και λέει πού είναι, τι κάνει αυτός εδώ μόνος του, πού είναι οι υπόλοιποι, πού είναι ο αναισθησιολόγος, και της λέω εντάξει κυρία, πώς κάνετε έτσι, τον έστειλα για τσιγάρα. Αυτό ήταν, μπήκαν όλοι με χαμόγελο και με τακτοποιήσανε. Ναι, ήταν το αστείο του χειρουργείου. Λοιπόν, αυτά άλλαξα, αισθάνομαι φανταστικά.
γιατί πέρασε ένας χρόνος. Εγχειρίστηκα μετά από ένα χρόνο από ότι πέθανε η γιαγιά μου. Την κύλη που είχα πάθει από τη γιαγιά, γιατί ήταν υπέρβαρη. Από το νοσοκομείο, γιατί ήμουνα ή 11-7 το πρωί που την κρατούσα και στο σπίτι. Τέλος πάντων, πάνε αυτά. Πάει και αυτό. Και πάμε στα καινούρια. Το καλό είναι ότι αυτό και γιατί το είπα, είναι για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει και είναι ανασφάλιστος και χρειάζεται να κάνει μια εγχείρηση, τον επήγει. Δηλαδή παλιά γέλαγα και πόναγα. Τώρα γελάω, κοιτάξτε λίγο τα ραματάκια, δεν είναι τίποτα, είναι τσιμπήματα μπροστά σε αυτό που περνάγα. Ναι. Ναι. Απλώς ο κόσμος ο οποίος είναι ανασφάλιστος, είναι καλό να πάει, να τα ξαναπώ, στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, που είναι η αποστολή Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σε ευχαριστώ και εκεί τα παιδιά βοηθήσανε, μην ξεχνιέμαι. Η Κατερίνα εκεί πέρα, ένα τσακάλι, μια κοπελίτσα όμορφη που είναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Και την κυρία Πεδονόμου, που φρόντισε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος που θέλω να ευχαριστήσω, αλλά θα το κάνω ήτανε, τώρα που θα ήταν κρατική, το νοσοκομείο ήταν κρατικό ή ήταν ιδιωτικό? Ναι, ήταν το Σισμανόγλιο. Α, το Σισμανόγλιο. Yeah. Κρατικό. Κρατικό, ναι, εντάξει, κρατικό είναι. Όλα είναι, άμα έχεις λεφτά είναι ιδιωτικό. Άμα είσαι χωρίς λεφτά, άστα ναι. Να πάνε. Δεν ξέρω εγώ αυτά τα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Ναι, όχι, κρατικό είναι. Κρατικό. Ναι. Απλώς η όλη ιστορία είναι ότι, κοίταξε, το βράδυ αυτό που είδα, και θα μου πεις, άρεσε, δεν σ' άρεσε. Εντάξει, αυτό είχανε, αυτό είχα να λαβαίνω. Έπρεπε να πάρω την αντιβίωση το βράδυ, πέρα από τον ωρό που έπαιρνα. Ήταν εξτρά και παυσίπονη έπρεπε να πάρω, γιατί πόναγα μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, χειρίστηκα το μεσημέρι και τους λέω από το μεσημέρι, παιδιά, εγώ πονάω. Και μου δώσαν την ηρεμιστική, πώς την έννοια, την παυσίπονο. Δεν μου λες μέσα στο... Στις 11 το βράδυ, κάτσε Άγγελε, έχει φάση, στις 11 το βράδυ. Και αυτή που ήταν το βράδυ βάρδια, ήταν η Ρωσίδα, η Αλβανίδα. Oh. Που έκανε... Ναι, ήταν τρελό λίγο αυτό. Και της λέω, επειδή κόλλαγε η φλέβα εκεί με τον ωρό και έβλεπα ότι σταμάταγε, και της έλεγα, έλα, γιατί πρέπει να το προχωρήσει, να του δώσουμε λίγο γκάζι. Και έρχεται και με κοιτάζει, λέω, μην το κάνεις με δύναμη, λέω, γιατί πονάω, γιατί μου κάναν αλλαγές, μου ρίχναν πάλι φυσικό ωρό κλπ. Και με κοιτάζει στα μάτια και του κάνει μέσα στο αίμα, λέει, και κάνει μπουμπουλήθρες. Λες και το έκανε επίτηδες. Αλλά φαίνεται ότι ξύπνησα, γιατί ήταν 1 η ώρα το βράδυ. Τι να πω, αυτό ήταν το μόνο μου πρόβλημα. Όχι, γιατί άμα το έκανε σε κανέναν άλλο, θα το σπάγει βλέμμα. Τέλος πάντων, την κάρφωσα μια φορά, έτσι για να μάθει. Να προσέχει, να ξέρει που τα κάνει. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, αλλά από τους άλλους όλους είμαι ευχαριστημένος. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Ήταν καταπληκτικοί όλοι. Και όπως μου είπες προχτές, ότι πολλοί από αυτοί βλέπουν και το κανάλι μας και σε γνωρίζανε. Ναι, χαιρετίσματα, ναι. Και τώρα μπορεί να μας βλέπουν, αν και έχει τον Υπουργό Υγείας στο ΣΤΑΡ τώρα, στο Χατζηνικολάου. Ναι. Και πάνω σε αυτό που είδα το Νάδωνη εκεί, φύγανε κάποιοι βουλευτές από τους ανάπηρους Έλληνες, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, το είδα αυτό. Και πήγανε πού? Ναι, και φτιάχνουν καινούριο κόμμα. Άλλο κόμμα. Ελλάδα χωρίς μπουμπούκους. Άλλο κόμμα. Ναι, Ελλάδα χωρίς μπουμπούκους θα το ονομάσουν. Δηλαδή εκεί πέρα ο καθένας φεύγει και κάνει καινούριο κόμμα. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Άλλοι είναι άνεργοι 5 χρόνια, άλλοι είναι μια ώρα και νομίζουν ότι έχει τελειώσει. Έχει πέσει γη, ξέρω εγώ. Δηλαδή, υπόθεση τώρα, αφήβωση, πώς θα βλέπεις η γη και ζεις την κατάσταση και τον κόσμο στην Ελλάδα. Τώρα πώς είναι τα πράγματα. Τι ακριβώς τώρα. Είναι πολύ ωραία. Είναι καλά. Όλοι καταρχάς μετά από αυτό που... Α, και να πούμε και αυτό που είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο, να το ξαναπούμε, αυτό που λέγαμε για τον Ηλία, που λέγαμε που δεν έχει καταλάβει καλά τη σημασία της Αμερικής και έχει μπερδέψει λίγο τα πράγματα, ξεκαθάρι το πούμε στη συνέχεια. Γενικά τα πράγματα, ο κόσμος, κοίταξε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής. Αυτά που βλέπουμε, όλα τα ποσοστά που είναι σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω πού αλλού, δεν ξέρω πώς τα φτιάχνουν. Ή δείχνει ότι οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει, ότι το 2061 θα φύγουμε από τα μνημόνια. Δεν το έχει καταλάβει κανένα ακόμα. Δηλαδή, εγώ θα είμαι 80 χρονών, τότε θα βγούμε από το μνημόνιο. Μέχρι τότε δεν θα μπορώ να ανασάνω. Μου πεις, υπάρχουν έξυπνες δουλειές και βγάζεις λεφτά.
Είπαμε, το πολύ χρήμα θέλει τρόπο, το λίγα θέλει κόπο. Αλλά επειδή το ξέρουμε αυτό το έργο, βλέπω ο Έλληνας ότι για να προχωρήσει ή θα πρέπει να είναι χρόνια άνεργος για να μπορέσει να κάνει μια εγχείρηση, ή θα πρέπει να έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά και να έχει λεφτά για να γίνει καλά. Yes. Για πες μου κάτι... Ο κόσμος έχει χωριστεί στα δύο. Και βλέπει η δεξί, άκου τώρα, η δεξί θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Η δεξί. Όπως κάνει στις προηγούμενες εκλογές. Που τα λέγαμε, τα είχαμε πει και στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, προτού ψηφίσουν, προτού ψηφίσουν οτιδήποτε να ψηφίσουν, ναι. Θα έπρεπε να... Είχα ένα γράμμα που μου έστειλε ένας, ξέχασα τον παπά, ένας καλόγυρος από το όρο Σινά. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Από το μας βλέπουν και εκεί, έχει σήμα. Στο όρο Σινά, μας βλέπουν, πώς μας βλέπουν. Καλό, χαιρετισμούς. Στο ένα καλόγυρο, ένας καλόγυρος και είναι 98 χρονών αυτός ο καλόγυρος. Μοναχός. Είναι, δεν ξέρω, έστειλε ένα... Έρη. Τώρα προσπαθώ να το βρω που πήγε αυτό το γράμμα. Λοιπόν, ένα γράμμα το για οποίο, να σου ολοκληρώσω αυτό με τα ποσοστά. Ολοκλήρωση μέχρι να βρω το γράμμα εγώ, αυτός είναι... Ναι, και να σου πω αυτό για τη Χρυσή Αυγή. Το ποσοστό το οποίο είπαμε το 22,3 και άρχισε το έργο και έγινε αυτό με εντολή Σαμάρα, Σαββατιάτικα που θα πήγαινε στην Αμερική και φέρε την κρουσουζιά του, έχατε το κράχ. Βασικά στην Αμερική αυτό ήταν, πώς τώρα είπαμε, η κρίση. Ναι. Κρίση ήταν αυτό. Αυτό που είναι στην Ελλάδα λέγεται αλλιώς. Από πού αρχίζει, αλλά θα το πούμε κομπίνα. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, αυτό ήταν η κρίση που έγινε στην Αμερική. Αλλά τα παιχνίδια αυτά είπαμε γιατί γίνονται. Μία είναι για να πέφτει το δολάριο και να ψωνίζουμε φθηνό δολάριο και να πουλάμε, και μετά να αγοράζουμε ευρώ και να πουλάμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Του τεμπέλη, του συνταξιούχου. Αυτό είναι το παιχνίδι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Ναι. Και με αυτό κινείται και η αγορά, με αυτά τα δεδομένα. Τώρα θα μου πεις από το θέμα υγείας, μια και το έζησες και ήσουν μέσα εκεί. Εγώ ήμουν ευχαριστημένος. Ούτε πρωινό μου φέρανε. Αλβανίδα, Ρωσίδα τι ήταν, νυχτερινή βάρδια είχα. Μπουμπουλήθρες ένιωσα στη φλέβα μου. Εντάξει, αυτά έχουμε. Όλα τα υπόλοιπα όμως μέσα εκεί, εμένα με εξυπηρετήσαν μια χαρά. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί και όχι. Εγώ ήμουν ευχαριστημένος. Αλήθεια λέω. Αν είχα πρόβλημα, να τα είπα τα προβλήματά μου. Δύο πράγματα σιγά, εντάξει. Έτσι έκανα και πλάκα το πρωί, γιατί εγώ σου είχα την πιτσιρίκα μαζί μου και μου έφερε και πρωινό. Τη λέω, μ' αφήσατε νηστικό. Και γυρνάει και φωνάζει την άκρη. Πολύ γέλιο. Τέλος πάντων, δεν είχα πρόβλημα, δεν είναι το πρωινό. Ναι, εγώ έμεινα, μην το κουράζουμε τώρα στο νοσοκομείο του τι έγινε. Ναι, 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 χαρά, έγινε έτσι. Βρήκες, είσαι μια χαρά τώρα. Πάντα γέρος και δυνατός να είσαι. Να πάμε τώρα στα heavy duty των βαρέων βαρών, τα πολιτικά. Θα εδώ, πούμε τώρα στη μάχη, μια εδώ, και θα πάω και θα αρχίσω να ανεβαίνω. Για τους φιλοκρατές που θέλουν να βγουν στο Skype, μπορούν να βγουν και όλα στο Skype από την Ελλάδα και όποιο μέρος θέλουν, φτάνει να πάνε στο Greek Voice και να αναπτύξουν το θέμα. Και να τα πούμε και από κοντά. Να τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να διαβάσω αυτό το κείμενο, νομίζω το βρήκα το κείμενο, στο τουλάχιστον τη σελίδα. Εδώ είναι ο Αρσένιος, νομίζω, κάτσε να βγάλω αυτό εδώ πέρα. Πάμε στη σελίδα ένα λεπτό να δουν οι ακροατές το τι λέει ο Αρσένιος για το Τζίπρα και για όλα τα κόμματα. Τώρα που έγινε η δουλειά πρέπει να εξασφαλιστούν. Να εξασφαλίσουν, λοιπόν, αυτός ο Πέτρος. Λοιπόν, το όραμα, εδώ είναι. Λοιπόν, see more. Θα πάμε σε ολόκληρη σελίδα και να διαβάζουν οι φίλοι ακροατές τον Αρσένιο. Το όραμα του γέροντα Αρσένιο από το όρο Σινά. Μάλιστα. Εάν λέει έρθει ο κομμουνισμός, αν έρθει ο κομμουνιστής Τσίπρας ή το κομμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα, στην εξουσία στην Ελλάδα, τότε θα αρχίσουν οι ραγδαίες σφαγές των παιδιών σας. Κάντε πάθει το μικρόφωνο σου και κουνιέται. Λοιπόν, θα αρχίσουν, αυτά λέει ο Αρσένιος, αυτό που θα διαβάσω τα λέω εγώ, τα λέει ο Αρσένιος, για να ξέρουν οι ακροατές. Εάν έρθει ο κομμουνιστής Τσίπρας ή το κομμουνιστικό κόμμα στην εξουσία στην Ελλάδα, τότε θα αρχίσουν οι ραγδαίες σφαγές των παιδιών σας. Δεν θα μείνει Έλληνας και Ελληνόπουλος ζωντανός. Κοίταξε στο YouTube τους αποκεφαλισμούς των χριστιανών στη Συρία, Αίγυπτο, Λιβύη, Τουρκία και άλλες αραβικές χώρες. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τσουνάμι εγκληματικότητας και κρεμάλες. Σκοτωμούς, αποκεφαλισμούς μικρών παιδιών. Στην Ελλάδα μόλις αυτούς τους ερασιτέχνες πολιτικούς που ψηφίσατε
και ρήμαξαν τα ταμεία σας και σας έφεραν στο χείλος του γκρεμού, έχουν υπογράψει και το θάνατο για κάθε Έλληνα πολίτη, για κάθε νέο να αυτοκτονεί, για κάθε μητέρα να παρατά το παιδί της στους δρόμους και στα νηπιαγωγεία, και για κάθε νέο επιστήμονα να ρίχνει μαύρη πέτρα στη χώρα που γεννήθηκε, να ξενιτεύεται και σε ξένες χώρες και τα όνειρά του για μια ωραία και μεγάλη Ελλάδα να καταντήσει η χώρα των Ισλαμιστών σε 10 χρόνια από τώρα. Τώρα, ο Έλληνας θα είναι μειονότητα στην ίδια τη χώρα του. Οι μυστικές υπηρεσίες λένε ότι από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη η Ελλάδα θα έχει πάνω από 8 εκατομμύρια Ισλαμιστές. Άκου φίβο, 8 εκατομμύρια Ισλαμιστές. Όλοι οι πολιτικοί ανεξαιρέτου κόμματος, ακόμα και της Χρυσής Αυγής, θα δολοφονηθούν από τους ίδιους τους Έλληνες. Και ο Γιώργος Παπανδρέου θα βγει προκήρυξη από το νέο ελληνικό κράτος για την σύλληψή του και θα δικαστεί. Η ποινή του θα είναι κρεμάλα. Θα αρχίσει, λέει, η μάχη Ελλήνων και Ισλαμιστών. Πάμε παραπάνω να μην χάσω τη σειρά. Είναι πολύ μεγάλο. Θα αρχίσει, λέει, η μάχη Ελλήνων που είμαστε... Κάτσε, έχασα τη σειρά του κάπου. Οκ, οι Έλληνες δημοκράτες, κομμουνιστές, σοσιαλιστές και ό,τι άλλο θα γίνουν μια γροθιά. Η Ευρώπη θα βοηθήσει τους Ισλαμιστές φέρνοντας και άλλους από όλη την Ευρώπη για να καθαρίζουν τους Έλληνες. Τον Παρθενώνα θα τον γκρεμίσουν και θα τοποθετηθεί τζαμί στο τελικό στάδιο και απώλεια πάνω από 4 εκατομμύρια Ισλαμιστές θα πεθάνουν σε αυτή τη μάχη από τους καθαρούς Έλληνες. Οι υπόλοιποι, λέει, θα φεύγουν κολυμπώντας από την χώρα μας. Κύμα βοήθειας από τους Έλληνες εφοπλιστές και μεγαλοεπιχειρηματίες και κάθε Έλληνα της Αμερικής, Καναδά, Βραζιλίας, Αργεντινής, Αυστραλίας, Αγγλίας, Γερμανίας και όπως και οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μεξικού, Καναδά, Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Κίνας, Βραζιλίας και Αργεντινής θα βρεθούν στο πλευρό του Έλληνα και στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Όλοι οι Έλληνες, ανεξαιρέτου της κομματικής τοποθετήσεώς τους, θα ενωθούν μαζί με την αστυνομία και στρατό. Η Τουρκία, με διαταγές του Εβραϊκού Παγκόσμιου Συμβουλίου, θα στέρνει εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες Ισλαμιστές από το Αιγαίο μέσω Τουρκίας και από την Αλβανία. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα που παίζεις το παιχνίδι? Λοιπόν, τελειώνουμε, δεν είναι και πολλά. Αλβανίας. Οπλισμένους, λέει, για το σφάξιμο εκατοντάδων Ελλήνων. Η Ελλάδα θα επανέλθει με τους καθαρούς Έλληνες, παίρνοντας πίσω του τη Βόρεια Ήπειρο και τη σκλαβωμένη Μακεδονία. Θα δημιουργήσουν ένα νέο σύνταγμα, καθαρό και υγιέστατο, που θα προστατεύει τον Έλληνα πολίτη. Η χώρα δεν θα χρωστά σε κανένα τίποτα και θα επανέρθει στη δραχμή. Ο γέροντας Αρσένιος από το όρο Σινά βλέπει την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως πρωθυπουργού της Ελλάδος και την επιστροφή του πρώην βασιλέα της Ελλάδος Κωνσταντίνου σε μια νέα μορφή όπως στην Αγγλία. Θα υπάρχουν δύο κόμματα και τα σοσιαλιστικά, κομμουνιστικά και φασιστικά κόμματα θα είναι εκτός νόμου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η Ελλάδα ανήκει, λέει, στην Ευρώπη γεωγραφικά, αλλά όχι οικονομικά ή πολιτικά. Η Ευρώπη και το Euro θα διαλυθεί, θα διαλύσει. Η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες θα επανέλθουν στην πραγματική ελληνική δημοκρατία με όλες τις ελευθερίες τους, την κουλτούρα τους και την γλώσσα τους. Οι ιδιοκτήτες των ελληνικών καναλιών όπως Μέγα, Αντένα, Sky, Αλφα και μερικά άλλα κανάλια θα το σκάσουν στο εξωτερικό. Η νέα κυβέρνηση θα εκδώσει ένταλμα συλλήψεώς τους όπου και να βρίσκονται. Θα συλληφθούν και θα δικαστούν για το έγκλημα εκπρομελέτης για την σφαγή εκατοντάδων εκατομμυρίων Ελλήνων. Επίσης, όλοι οι δημοσιογράφοι, τα 95% από αυτούς θα προφυλακιστούν ισόβια.
Ωραία, τι προβλέψεις κάνει ο παπάς αυτός? Οι Έλληνες του εξωτερικού θα επανέλθουν, λέει, στη χώρα τους με πολλά δις και θα δημιουργήσουν μια Ελλάδα πάμπλουτη, μια Ελλάδα καμάρι του πλανήτη μας, μια Ελλάδα φιλόξενη για όλους τους φίλους, μια Ελλάδα πρώτη στην ναυτιλία, πρώτη στον τουρισμό και το τελευταίο, μια Ελλάδα πρώτη στον πολιτισμό και πρώτη στην εκπαίδευση. Η Ελλάδα θα είναι το μεγάλο σχολείο για όλους τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ο Γέροντας Αρσένιος, τελειώνοντας, τονίζει ότι η Κωνσταντινούπολης και η Κύπρος θα δοθούν δώρο μετά από την σύγκληση, λέει, των Ηνωμένων Εθνών, όπου η Τουρκία θα έχει εφήλιο πόλεμο. Ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης, δηλαδή θα έχουμε και νέο Οικουμενικό Πατριάρχη, θα είναι αυτός μαζί με τον πρώην βασιλιά της Ελλάδος, Κωνσταντίνο, που θα κάνουν την πρώτη λειτουργία στην Αγία Σοφία. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τα ακούσες? Μια χαρά. Τι είναι, το ξέρεις αυτό το Αρσένιο? Ποιος είναι αυτός εδώ πέρα ο Αρσένιος? Θα το βάλουμε στον αέρα αυτό, μας θα μπει και άλλα κιόλας. Πάρ' το ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω που... ψάχνω να βρω το τηλέφωνο του. Τώρα μας άκουσε, το διάβαζες. Δεν ξέρω να μας άκουσε, μπορεί να κοιμάται ο άνθρωπος. Και πέρα 4 ώρα το πρωί ο Ρωσίνα. Αλλά εσύ τι νομίζεις τώρα με αυτό το γράμμα του Αρσένιου, του Γέροντα? Δηλαδή προφητεία, είναι προφητεία. Καλά τα λέει. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, λες από αυτά να συμβούν αυτά τα πράγματα που λέει? Ξέρεις τι εννοεί? Καθάρισμα, ότι οι Έλληνες στην Ελλάδα θα καθαρίσουν όλους τους πολιτικούς, ακόμα και τη Χρυσή Αυγή. Το καταλαβαίνεις αυτό τι εννοεί? Καλά, τώρα ήδη έχουμε 5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, λαθρόβιους στην Ελλάδα. Άρα έχει δίκιο, θα πάει 8 εκατομμύρια, σε 10 χρόνια θα είναι 10 εκατομμύρια και οι Έλληνες θα είναι μειονότητα. Εδώ με τον Μπουμπούνε κάνουν 2 παιδιά, με τη μία. Με τον Μπουμπούνε στην Ελλάδα κάνουν 2 παιδιά. Μάλιστα. Αλήθεια είναι. Με το που πατήσουν, κοίταξε, υπάρχει μια Αιγυπτιακή παροιμία. Σου λέει, άμα βάλεις το ένα πόδι σε μια χώρα, μετά πας και το άλλο. Δηλαδή βήμα-βήμα. Οι Αιγύπτιοι είπαν σιγά-σιγά, είναι έξυπνοι. Αν και θα έχουν και τώρα θέμα, όπου να τα ξανασκάσει κάτι πάνω στην Αίγυπτο. Τέλος πάντων, αυτοί έχουν τα δικά τους, η Συρία έχει τα δικά της. Ναι. Εγώ άκουσα πολλά για τη Συρία, δεν μπορώ να πω τίποτα. Άκουσες πολλά. Άκουσα, ναι. Τι άκουσες? Εντάξει, αυτά που άκουσα είναι για τα δικά μου. Το θέμα είναι, που ήθελα να πούμε για τον Ηλία που μας ακούνε και φίλοι. Ο Ηλίας ο Κασιδάρης. Ναι, μας ακούει και φίλοι εκεί γενικά που μιλάνε με την Εκκλησία του, γιατί εμάς δεν μας καταλαβαίνονται. Παίρνουμε και δεν μας απαντάνε. Και για να μάθουμε γενικά, όχι για τη ζωή τους, η πολιτική τώρα για αυτούς πιστεύουν ότι έχει τελειώσει. Και γι' αυτό ήθελα να πούμε αυτά τα πράγματα για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Καταρχάς, ο Ηλίας Κασιδιάρης τη δουλειά θα την κάνει. Όπως πολλοί κόσμος θα τον ψηφίσει. Και αυτό που σου έλεγα, το 22,23% που έγινε η αφύπνιση του Σαμαρά και τώρα έχει γίνει σιγά σιγά για το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα, πώς θα λένε, το κουτί της ΣΕΙΠ, αυτό το πώς θα λένε, ο κοριός της ΣΕΙΠ. Και καλά, έχει μπει σε αυτούς, θα μάθουμε κι άλλα νέα. Αλλά το θέμα είναι ότι με τον Ηλία, το παιδάκι, εντάξει, την πάτησε εκεί πέρα, όπως και ο Παναγιώταρος την πάτησε. Κάνουν πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικά, με την έννοια ότι υπάρχει σύστημα, υπάρχουν νόμοι και τηρούνται. Λοιπόν, τώρα πώς έχουν γίνει τα πράγματα, πρέπει να καταλάβει ότι η Αμερική δεν είναι καμία σχέση με αυτό που έγινε στη Χρυσή Αυγή. Απλώς έχει να κάνει με το σιωνιστή Ματαθία. Αυτός ο Ματαθίας ο σιωνιστής, γιατί είναι σιωνιστής. Όταν του είπε ο Βασίλης από το Τέξας, αν γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, δεν πήρε θέση, γιατί είναι κότα. Τα έλεγε ψέματα. Και είπε, α, δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό το είπε. Γιατί το είπε? Γιατί είναι κότα. Λοιπόν, όταν του είπες εσύ, που καλά του είπες και μίλες πάρα πολύ ωραία, ότι αν μπουν όλοι οι Αφρικανοί μέσα στο Ισραήλ, έκανε κάνει μια φωνή, σαν ένα κατσίκα. Και λέει, α, δεν γίνονται τέτοια πράγματα, λέει, στο Ισραήλ. Εμείς, όπα. Ενώ στην Αμερική της κόρης τους μπορεί να έχει παντρέψει κανένα Αφρικανό. Όχι, μην το λες αυτό. Εντάξει, Αμερικανό. Μην πηγαίνουμε εκεί πέρα, εντάξει, ευρέω. Όχι, να τα πάμε και εκεί πέρα, γιατί την έχει δει πολλή ιστορία. Αυτονόητα τα γράμματα δημιουργήσαν το θέμα στο Σαμαρά. Δεν ήταν η Αμερική. Γράψαν τα κομπλεξικά τους ό,τι αποθυμένα έχουν και τους βαφτίσανε Ναζί. Μπορεί να είναι. Εθνικιστές δεν είναι Ναζί.
άλλο εθνικιστής, άλλο φασίστας. Γι' αυτό υπάρχει και ο αντιφασισμός, γιατί υπάρχει ο φασισμός. Πρώτα και κύριο, θα πρέπει, κοιτάξτε, επειδή οι Έλληνες και τα κανάλια στην Ελλάδα βάζουν και λένε ότι θέλουν, θα πρέπει να ξεχωρίζουν τα πράγματα πολύ πολύ απλά. Άλλο ο ναζισμός και άλλος ο φασισμός. Έτσι. Το ένα με το άλλο, φασίστες, είναι μόνο στην Ιταλία. Έτσι. Ήταν ο Μουσούλινι ο φασίστας. Θα γιορτάσουμε εναντίον του φασισμού τώρα, την 28 Οκτωβρίου, το Σαββάτο, θα έχουμε και τη χοροσφαιρίδα. Οι Γερμανοί έχουν το ναζίσμο, άλλοι, άλλο αυτό. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Συνεργαστήκαν στον πόλεμο μαζί. Δηλαδή... Κοίταξε, επειδή πιστεύουν, είναι κάθετοι σε κάποιες ιδεολογίες, έτσι όπως είναι οι σιωνιστές, που είναι με τη Σιών, με τα πρωτόκολλα. Που σου είχα πει κάποια στιγμή να ξεκινήσω να διαβάζω στον κόσμο να καταλάβουν τι πιστεύουν οι σιωνιστές. Είναι μια φόρμα επιβίωσης. Ναι. Έχω και άλλες φόρμες. Το πώς θα φτιάξουμε, παράδειγμα, την επιστήμη. Mm-hmm. Θα πεις τώρα τι διαβάζεις. Διαβάζω αρχαία βιβλία. Το θέμα είναι ότι πώς τα διαβάζω και τι διαβάζω. Γιατί εγώ δεν κολλάω στο εξώφυλλο, ούτε στο zoom. Πάω στις ιδιότητες. Η ιδιότητα κάνει το καλό ή το κακό. Το τι μέσα εκεί, ποια εντολή, ποια λέξη. Γιατί είναι η φύση, τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα, χαιρετισμά. Ήθελα να πω χαιρετισμού στο Γιάννη, στο Σουηδό. Να είναι καλά εκεί που είναι, τώρα που το δεν μου ήρθε φλάσια. Λοιπόν, και να καταλάβει ο Ηλίας ότι η Αμερική δεν έχει καμία σχέση. Η Αμερικάνικη πρεσβεία, για να του το πω να καταλάβει, γιατί το ξέρουν λίγοι και μάλλον το ξέρουν και αρκετοί. Όταν ψηφιστεί το κόμμα, το πρώτο κόμμα, και βγει, τότε πάει η Αμερική και ασχολείται με τα δικά της, με τον πρωθυπουργό που έχει βγει εκείνη τη στιγμή. Με τους άλλους δεν ασχολείται. Δεν την ενδιαφέρει ποιον θα φέρει η Ελλάδα, οι Έλληνες, ποιον θα ψηφίσουν. Αυτός που θα βγει, γιατί. Όταν θα βγει αυτός ο πρωθυπουργός, έχουν μια Αμερικάνικη πρεσβεία εδώ πέρα. Έχουν τόσους πράκτορες. Εδώ πέρα είναι κέντρο φυγάδων. Και επιβιώνουν και το σκάνε από γύρω-γύρω και έρχονται εδώ μέσα. Και πάνε σε κάτι πολυκατοικίες και κοιμούνται και τους ξέρει κανένας. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι θέλουν να προστατεύσουν εδώ πέρα το οίκημα. Δεν είναι κανένας άλογος. Δεν είναι η βίζα που θα πάρεις ή το πασπορτ, ξέρω εγώ, ή αν είσαι Αμερικάνος πολίτης και θες μια πρεσβεία. Απλά έχει ένα κεντρικό ρόλο στην Μεσόγειο αυτή η πρεσβεία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάει και αυτό. Απλώς για να καταλάβει ο Ηλίας, γιατί το είδα λίγο αγριεμένο με την Αμερική και δεν κάνει καλό. Κακό. Ναι, κοίταξε, αυτό... Καλό είναι ότι είσαι αγριεμένος, αλλά να ξέρει με κοίταξε, ποιον είναι αγριεμένος. Κοίταξε, θα πρέπει, ξέρεις τι γίνεται. Και δεν φταίνουν όλοι οι Εβραίοι, πρόσεξε. Ένα λεπτό. Γιατί ο ένας παρασύρει τον άλλον εκεί που τρώνε, που έχουν αυτά με τα κεριά. Τι γίνεται. Όλη τη ζημιά, πρόσεξε, την έχουν κάνει αυτά τα κανάλια στην Ελλάδα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανάλια. Βρήκαν πάτημα όμως από εδώ, γιατί τον ακούσαν από εδώ. Ναι. Μπορεί να μας δείχνουν που τα λέμε και τα εξηγούμε. Ναι, αλλά άκουσε ένα λεπτό. Φοβούνται αυτά, δεν τα λένε στην Ελλάδα. Άκουσε ένα λεπτό να ξέρεις το τι γίνεται. Και γι' αυτό σε αυτό το σταθμό πάντα βγάζουμε τις αλήθειες και δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης και δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Τι θα πει αυτό είναι. Και το βάζω το ίδιο να μιλήσει, την ίδια. Όταν είχαν αυτά τα γεγονότα και κλείσαν στη φυλακή το Κασιδιάρη και τη Χρυσή Αυγή και τους αρχηγούς, αυτοί οι άνθρωποι θέλανε προπαντός τα κανάλια να μειώσουν με κάθε τρόπο ότι ακόμα και οι γύφτοι, ακόμα και οι ποντικοί και οι αρουραίοι στον Πειραιά πουλάγανε ναρκωτικά ή ρουφάγανε κοκαίνη από κάποια αποθήκη η οποία ήταν της Χρυσής Αυγής. Έτσι λένε αυτοί. Με καταλαβαίνεις. Εάν είχες κανένα από σπίτι μπλέξαν σου... όμως και τους Αχέπα. Ναι. Ήδη μπλέξαν και τους Αχέπα. Ένα λεπτό. Εδώ είναι το εξής, ότι ήταν μια συμπλοκή και μια έτσι του Σαμαρά, του Αντώνη του Σαμαρά, ένα πλάνο μαζί με τους υπόλοιπους από το Μάιο. Από το Μάιο. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς είχε επαφή με την Αχέπα, τον αρχηγό της Αχέπας, και νομίζω θα έχουμε και τη Αχέπα στη γραμμή, νομίζω. Για να πάει και είναι εδώ πέρα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ναι. Ναι, λέγεται. Θα συμφωνούσα σήμερα με το... Περίμενε στη γραμμή, είναι αυτό. Περίμενε. Εάν με ακούει ο φίλος μας από την Αχέπα, ο αρχηγός της Αχέπας, να με πάρει τηλέφωνο, γιατί μου είχε πει κάτι... Επηρεαστήκαν από το Ματαθία. Από το Σιάτλ. Ένα λεπτό, δεν ήταν Ματαθίας μόνο, πρόσεξε. Ποιος ήταν, δύο-τρεις σιωνιστές είναι που σενάριο, κάνουν σενάριο, κοίταξε, ένα λεπτό να τα βάλω τα πράγματα στη θέση του. Κατά πρώτο και κύριο, να ολοκληρώσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αυτά επειδή χρωστάνε πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα, τα κανάλια στην Ελλάδα έχουν καταρριμάξει τον Νικολάο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσείς οι Έλληνες που με ακούτε αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι καθαρός. Εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα πένι από εσάς, αντιθέτως διαφημίζω στην Ελλάδα δωρεάν.
δεν έχω καταχραστεί ένα πένι από το δικό σας ταμείο, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα. Εσείς σαν άγγελος και σαν σωτήρης. Και ο σταθμός και ολόκληρο το περαισιό μας. Δεν έχουμε καταχραστεί ένα πένι. Αντιθέτως από αυτά που κάνουν στην Ελλάδα τα τερατώδης και σχάτα πλάνα και σατανικά πλάνα τα οποία κάνουν, τι είναι? Να μεγαλώσουν τα κανάλια τους, γιατί να βγει ένα κανάλι στο δορυφόρο ξέρετε πολλά δισεκατομμύρια. Και τι κάνουν? Χρεώνονται, πάνε στις τράπεζες, δεν πληρώνουν. Αυτά που χρεωθήκαν όλα αυτά τα κανάλια στην Ελλάδα, όπως το Μέγα πήγε προχτές, πήρε 99 εκατομμύρια δις, πόσα πήρε? Λοιπόν, 99 εκατομμύρια πλάς τι χρώσα αυτά τα χρόνια, είναι λεφτά δικά σας. Δηλαδή, αντί ο Σαμαράς να πάει να πάρει από τη Γερμανία τα δάνεια και να πει στον παππού, έλα εδώ ρε παππού, δεν έχεις να φας, πάρε να φας, έλα εδώ εσύ, γιατί να σου κατεβάσω τις συντάξεις σου κάτω, να πληρώσω από αυτά τα λεφτά. Αλλά τι κάνουνε? Προετοιμάζουν το έδαφος. Πολύ απλό, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε ένα δρόμο. Ο δρόμος είναι χωματόδρομος και έχει αγκάθια. Τι κάνουμε? Πρέπει να φέρουμε το δροσοτήρα. Ξέρεις τι είναι ο δροσοτήρας? Ο δροσοτήρας, ξέρεις τι είναι? Ξέρω τι είναι, αλλά και... Ναι, έχεις το δρόμο. Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει στην Ελλάδα? Κάτσε να σου πω τι κάνει. Έχεις το δρόμο, όλο αγκάθια και πέτρες. Περνάει ο δροσοτήρας, ρίχνει το υδάμο, ισιοπενώνει το πέλαγος, το δρόμο, μετά ρίχνει την πίσα και γίνει το δρόμο smooth. Αυτό κάνει, αυτό έκανε και ο Σαμαράς και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις του Πασόκ. Όχι, ο Σαμαράς πληρώνανε ένα λεπτό. Πληρώνανε. Άκουσε με ένα λεπτό. Όχι. Πληρώνανε ένα λεπτό. Ένα λεπτό ολοκλήρωσε ο Φίβο, ένα λεπτό. Πληρώνανε οι μάγκες. Οι μάγκες πληρώνανε τα κανάλια και τους είπαν το εξής: θα με ακούτε, θα περάσετε τα δικά μας τα μηνύματα και σας θα χαρίσουμε τα δάνειά σας. Δεν θα πληρώσει κανένας τίποτα. Δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί ρε φίλε να μην τα πληρώσω τα κανάλια αυτά? Αυτά τα κανάλια, τη μεγαλύτερη παραπληροφόρηση στην Αμερική, το έχω πει, τα συγχαθήκαν οι ομογενείς στο εξωτερικό, τον Αντένα, το Μέγα, προπάντως το Μέγα, το συγχαθήκαν οι ομογενείς και τον Αντένα. Δεν θέλουν να τους βλέπουν καθόλου. Πίστεψέ με. Δεν θέλουν, παλιά τρέχανε να πληρώσουν και 50 και 60 δολάρια το μήνα και 100 δολάρια σε μερικές περιπτώσεις για να βλέπουν αυτά τα κανάλια. Τώρα δεν θέλουν να τους βλέπουν. Έχουν κόψει και το Dish Network να μην βλέπουν αυτά τα κανάλια. Γιατί? Γιατί βλέπουν τόσο καθαρά τα ψέματα που λένε. Δηλαδή, έχεις το Μέγα που λέει, εγώ να παρουσιάζω στο κανάλι μου το State Department. Ένα παράδειγμα. Το State Department, κυρίες και κύριοι. Μα είναι δυνατόν να πάω να πω ψέματα για το State Department? Εγώ έβαλα τον Ιγναντίο από τη Νέα Υόρκη που κάνει μια ερώτηση στην κοπελιά που είναι Ελληνοαμερικανίδα. Ακούσαμε τον Ιγναντίο το τι είπε, δεν το είπα εγώ, ούτε το μετάφερα εγώ. Το τι είπε ο Ιγναντίο στο State Department στην κοπελιά, η Ελληνοαμερικανίδα του απάντησε πολύ απλά. Αυτό που του απάντησε, εάν η Χρυσή Αυγή κατηγορείται, προσοχή, κατηγορείται, αυτά που τους κατηγορούν, λέει η κοπέλα, υπάρχει δικαιοσύνη να τους δικάσει. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Έτσι είπε. Δεν βγήκε η Αμερικανική κυβέρνηση στο State Department να πει διαλύστε τους, κλείστε τους τη φυλακή, σκοτώσε τους γιατί είναι φασίστες, είναι δεν ξέρω και εγώ τι, και εγκληματίες. Η Αμερικανική κυβέρνηση είπε, αν αυτά που λέτε εσείς και η κυβέρνηση ότι κατηγορούνται ότι είναι εγκληματίες, υπάρχει δικαιοσύνη. Ας τη δικαιοσύνη να τα βγάλει πέρα. Τα κανάλια στην Ελλάδα όμως τι λέγανε? Η Αμερικανική κυβέρνηση συμφωνεί μαζί μας, είναι εγκληματική οργάνωση, φυλακή κατευθείαν. Αυτό είναι η παραπληροφόρηση από αυτά τα κανάλια και τόσα άλλα τα οποία λένε και ψέματα με το τσουβάλι, λες και ο ελληνισμός του εξωτερικού ή της Ελλάδος τρώνε κουτόχορτο. Γι' αυτό φαίνεται και ο Ιγνάντιος, πώς είπαμε τον άλλον τον παπά, ξέχασα και το όνομά του. Πώς τον είπαμε τον παπά? Ο Αρσένιος από τη Συρία, που είναι αυτός εδώ εκεί πέρα, από τη... είπε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι από τα κανάλια θα πάνε φυλακή. Η Σοφία Δεσμά. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Κάποιοι πρέπει να πάνε. Και τα κανάλια αυτά τα οποία έχουν καταχρεώσει την Ελλάδα, την έχουν καταχρεώσει. Για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει δημοσιογραφία. Ναι. Δημοσιογραφία πώς είναι στην Ελλάδα. Επειδή για περνάει ώρα μου είπα να σπουδάσω και δημοσιογράφος και να πάρω ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ. Ναι. Λέω, παιδιά, θα δώσω και πιστοποίηση, δηλαδή, γιατί όπως έκανα σε όλες τις σχολές, επειδή έχω 3 διπλώματα, να πάρω και άλλη μια πιστοποίηση, δεν χάνω τίποτα. Και μου λένε, όχι, δεν δίνουν πιστοποίηση. Και λέω, τότε όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, πώς πληρώνουν? Γιατί παίρνουν αυτά τα λεφτά?
Άρα κάτι λένε και πληρώνονται. Δεν είναι ότι όπως είμαι εγώ που είμαι τζάμπα. Εκεί πέρα εμείς έχουμε να πούμε. Αυτοί τους πληρώνουν για να πούνε αυτά που πρέπει να πούνε. Ναι. Να γιατί γίνει. Άμα πάρεις τα μόνες ειδήσεις, τα κρατικό κανάλι, παίρνει το 30% νομίζω είναι με κρατικό δίπλωμα. Οι υπόλοιποι είναι άμα είναι καλό στην παρουσία, στην εμφάνιση, ξέρω εγώ, κλπ. Έχει μπλα μπλα. Εντάξει, λοιπόν, να πάμε τώρα σε μερικά τέξη. Αλλά γενικά να ξέρει ο κόσμος πώς είναι, γιατί πήρα και έμαθα. Ναι, έχουμε στο Facebook να μπουν οι ακροατές μας, είναι Greek Voice. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook τώρα και να μιλήσετε και με τον Φίβο και με εμένα μαζί στον αέρα, ζωντανά. Επίσης έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο Πέτρος Γρυμπηλίκας. Γεια σου Πέτρο. Λέει εδώ πέρα, Άγγελε λέει, το γνωρίζεις καλά, λέει τον Κασιδιάρη, λέει. Το γνωρίζεις, λέει. Να χαχαχαχα και τα λοιπά, που λέει. Να το γνωρίζεις. Εγώ το γνωρίζω ρε σπίτια, πού το γνωρίζω εγώ. Πού να το γνωρίζω εγώ. Εφόσον έχω πάρει, λέω την αλήθεια, έχω πάρει τηλέφωνο στο κεντρικό γραφείο, μίλησα με έναν άνθρωπο, πολύ ευγενικός ο άνθρωπος, του είπε από την Αμερική, το κάνει 48 και με ενδιαφέρει να μιλήσω με τον Κασιδιάρη, με τον Πάπα μίλησα. Τον Παπά. Τον Παπά μίλησα δύο μέρες πρωτούφυλλα και στις τρεις μέρες. Ήταν η Παρασκευή που του μίλησα. Την Τρίτη τον είχαμε κανονίσει να βγει στον αέρα. Για το βορειοπολιτικό θα μιλάγαμε. Αλλά τον πήγανε φυλακή και αυτόν. Τέλος πάντων, εμένα με ενδιαφέρει να του δώσω την ευκαιρία να μας πούν τι έχουν να μας πούν στον αέρα. Μερικές ερωτήσεις που θα να τους ρωτήσω. Οι γνώμες, εντάξει. Είμαστε με όλους εμείς να δώσουμε την ευκαιρία να ακουστούν οι άνθρωποι. Έχουμε κάποια γραμμή. Ναι, λέγετε παρακαλώ. Άγγελε, ο πρόδρομος σήμερα. Γεια σου, πρόδρομο Ζουμία από τη Ζουμία. Λοιπόν, σήμερα θα συμφωνήσω με το Φίβο σε πολλά πράγματα. Πάλι καλά. Τι έπαθες σήμερα, έχεις πάρει κανένα χαπάκι σήμερα. Άστο να μιλήσω. Για λέγε. Εντάξει. Και δεν παίρνω στη ζωή μου. Α, ναι. Και σπάνια να πιω και καμιά σπιρίνη ποτέ μου, αν έχω κουνεθεί αφάλω σπάνια βέβαια. Α, εντάξει. Λοιπόν, για συνέχιση να μιλήσω. Οπότε με δείψε αλλού και παίρνω τα χαπάκια. Ωραία. Εκεί προς New Jersey, ξέρω εγώ μεριά, προς τα εκεί. Άστα, μη λες τώρα. Τώρα βάζεις φωτιά, τώρα ποιο New Jersey, ρε, New Jersey. Τι λέτε, παιδιά, λοιπόν, μην λέγε παρακάτω. Θα πρώτης ηχογραφήσεις από το βρώμικο ραδιοφωνικό σταθμό αυτού του καταδότη του ελληνισμού του Μίτς Φατούρου. Και θα τα βγάλω στον αέρα. Σε παρακαλώ, κοίταξε. Δεν θέλω τώρα να βγαίνεις στον αέρα να μου πεις για τώρα και τώρα. Και θα δεις πώς προωθούσε την ομοσπονδία. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ τώρα τι έχεις πει σήμερα. Άκου τώρα, άκου. Και θέλω να σου πω θέματα. Λοιπόν, πριν πω για τον Αρσένιο αυτό με τις προφητείες που είπες, έχω να πω για τον Ματαθία ότι ο Ματαθίας ήταν ένας σιωνιστής που γεννήθηκε στον Βόλο, ξέρω κτλ. Ο οποίος δεν είχε χωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι που τον διείσδυσε αυτός ο Κώστας ο Τερεζής που προσελήφθησε τη Βασιλική Κουρτάκη που πήγαν να μου κλείσουν την εφημερίδα και μου κλέψαν τα πράγματα και με κατήγγειλαν. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Για περίμενε στη γραμμή. Όχι, αυτό που λένε σοβαρό. Περίμενε στη γραμμή. Να το περιμένει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, περιμένετε. Περιμένετε στη γραμμή. Το πρόδρομο μου βάλε. Περίμενε. Έλα, ναι, έλα. Λέω, ο Μαγαθίας... Οι ακροατές πρόδρομε φωνάζουν να βάλω την ταινία πάλι που πλακωθήκατε στο ξύλο στη Νέα Υόρκη. Άστο, όχι αυτό. Όχι, κάτσε να πει, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει για τον Μαγαθία, να ξέρω. Μιλάς. Έλα, με ακούμε, πρόδρομε. Ναι, ναι, για ποια ταινία μιλάς. Αυτοί που είχαν πάει πορτές μου, είστε ένας εκεί πέρα από την Νέα Υόρκη που ήσουν εσύ και ένας άλλος και ναι, στο καράζ. Στον αέρα με αυτόν τον συκοφάτη μου να το απαντήσω. Σε όλα αυτά που με συγκοφαντούν. Εντάξει, δεν έβαλα, βέβαια. Τι δουλειά κάνουμε τώρα. Για λέγε τώρα, συντομία όμως, τι έχει. Πες όμως αυτό που έλεγες τώρα για το Ματαθία, για να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι τι παίζει. Μα δεν με αφήνει ο Αγγελάτος. Έλα, λέει, αυτό του λέω να σ' αφήσει τόσο. Λέγε. Ο Ματαθίας λειτουργεί σαν μολυσματικός ιός μέσα στον ελληνισμό. Μπαίνει μέσα, σαν κατάσκοπος, κάνει τον Έλληνα. Τον έβαλε ο Τερεζής μέσα στα κανάλια, αυτός ο πρώην ο Μικροπολιτής, και τώρα έχει δώσει συνεντεύσεις παντού κτλ. Παρουσιάζεται ως δίθεν Έλληνας. Στην ουσία είναι ένας Ελληνόφωνος που απλώς γεννήθηκε στην Ελλάδα, ένας αμετανόητος Εβραίος, σιωνιστής και μασόνος, ο οποίος
προσπαθεί να καταδυναστεύσει τον ελληνισμό με διάφορες ραδιουργίες, με ρουφιανιές και κάνει τον καταδότη, είναι οργανωμένος με σιωνιστικές οργανώσεις και προσπαθεί και κατασκοπεύει τι κάνει ο ελληνισμός και πάει και τον καταγγέλει σε κέρυες σιωνιστικές οργανώσεις μέχρι και στα κανάλια, ξέρω εγώ, και στο ραδιόφωνο εδώ στον Ελλάς FM. Προσπαθεί να πιάσει τους συνεταίρους του Νίκου του Φύλλα, κάτι Εβραίους που συνεργάζεται, και να δημιουργήσει προβλήματα γενικά στον ελληνισμό για να τρογόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, ωραία, αυτά τώρα Έλληνας που είπες, Προδρομέ, ακούστηκαν. Επίσης, αυτά γραφτήκαν. Αρσένιος, άκου τώρα. Αυτό όλο το έργο που έχει δει ο Ματαθίας, το λέω προκαταβολικά, θα λήξει. Έτσι, γιατί τώρα καταλάβανε και περισσότεροι τι συμβαίνει και πού προέρχεται το κακό. Τώρα ενώ θα συνεχίσεις, παίζουμε εσύ τον Ματαθία. Πόσα χρόνια το γνωρίζεις? Εγώ το γνωρίζω τα τελευταία 3-4 χρόνια που μόλις τον έβαλα Τερεζή στα ΜΜΕ και στην Ομοσπονδία. Υπάρχει ένας Ζουπανιώτης που βγάζει μια εφημερίδα εδώ, ο οποίος μάζευε τους μασόνους του Βόλου στην Ομοσπονδία. Είναι ο πρώην πρόεδρος των Αργοναυτών, του Συλλόγου Αργοναυτών. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Κοίταξε, Ζουμί, δεν θα ήθελα να μου βγαίνεις τώρα να μου λες ονόματα στον αέρα, οι οποίοι δεν είναι παρόν, να σου απαντήσουν. Και μετά να ξέρεις ένα πράγμα. Ένα λεπτό. Οι εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας είναι καμία ιδιωτική ζωή, εκδηλώσεις. Ένα λεπτό, άκουσε εδώ πέρα, Ζουμί. Άμα να μου πεις την Ομοσπονδία, να μου πεις αυτό που έγραψε η Ομοσπονδία στο Εθνικό Κήρυγμα και υποστήριξε ότι να διαλύσει η Χρυσή Αυγή. Μπορεί να το κάνεις αυτό, να μου πεις. Η Ομοσπονδία δεν έχει καμία δουλειά να... Η Ομοσπονδία, αυτό θα μου πεις, η Ομοσπονδία ήταν σωστό. Δεν με ενδιαφέρει άμα... Πρόσεχε, κύριο, για να πάμε στους μασόνες, θα πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα, ότι οι σιωνιστές είναι εναντίον του μασονισμού. Ναι, καλά, σιγά. Τι καλά, σιγά. Αυτό που σου λέω. Έλα, Αγγελάκη. Βρες, το λέω από πρώτο χέρι, το λέω. Έχουμε και τον Γιώργο, το Γιώργο στην άλλη γραμμή. Γιώργο, βάλε βίντεο να σε δουν οι ακροατές. Άγγελε, δεν είμαι έτοιμος για βίντεο. Τώρα μόλις ξύπνησε καφεδάκι πίνω. Ναι, τώρα ξύπνησε και ο Γιώργος πίνει καφεδάκι και του κάνει τη βραδιά τώρα του ο Ζουμί. Πιθανόν να άκουσε για μας όλους και να βγήκε στον αέρα. Λοιπόν, όχι, το Ζουμί δεν μ' αρέσουν αυτά. Εγώ σ' αγαπάω. Πρόδρομο, εγώ σ' αγαπάω. Άκουσε. Ναι, εγώ να δεις πως σ' αγαπάω όταν μου λες ότι κάνω οικονομικές πυραμίδες. Παιδιά, βρείτε κανένα δωμάτιο. Τι πολύ αγάπη. Κοίταξε, άλλο οι πυραμίδες και άλλο το ένα. Δεν θα μου... είναι πυραμίδα το παγκόσμιο κίνημα καταναλωτών, αυτό κάνουμε. Και εσύ πληροφορείς να ενισχύσεις τις πυραμίδες. Όχι, αυτό που είπε ο πρόδρομος, το story αυτού του σιωνιστή, ήταν καλό μήνυμα για όλους. Εκεί θέλω να κάνω μια παρέμβαση, παιδιά, εάν επιτρέπετε, Άγγελε. Για λέγε, Γιώργο. Θέλω να... Κοίτα, ο σκοπός μου σε αυτή την παρέμβαση δεν είναι να υπερασπιστώ το Ματαθία, αλλά θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ο Ματαθίας, παιδιά, δεν είναι μόνος. Ναι. Και θα σας εξηγήσω. Θα δώσω ένα παράδειγμα, τα email, Άγγελε. Εγώ σε στέλνω σε ένα email, Άγγελε, εντάξει. Ναι. Εσύ με απαντάς. Στην δική σου την απάντηση, το δικό μου το email φαίνεται από κάτω. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μετά εγώ το παίρνω, το προωθώ στον Φίβο, ας πούμε. Όταν το προωθώ τον Φίβο, τα δύο προηγούμενα email φαίνονται από κάτω. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σωστά. Και πάμε λέγοντας. Λοιπόν, όπως γνωρίζουν όλοι, όπως είσαι και εσύ, Άγγελ, είμαι και εγώ στις λίστες email του Ματαθία. Σωστά? Σωστά. Ο Ματαθίας κάνει κάποιο λάθος καμιά φορά. Προωθεί κάτι πράγματα. Παράδειγμα, εναντίον της Χρυσής Αυγής, εναντίον κάποιων εθνικιστών στην Ελλάδα κτλ. Αλλά ο Ματαθίας ξεχνάει να αφαιρέσει τα προηγούμενα email εκείνης της σειράς. και τι διαβάζουμε, να πάμε λίγο παρακάτω. Κάτι, βλέπουμε κάτι ονόματα ελληνικά από κάποιους ελληνόφωνους, οι οποίοι λένε χειρότερα για την Χρυσή Αυγή από τον ίδιο τον Ματαθία. Τι πάω να πω. Ο Ματαθίας έχει μια υποστήριξη από ελληνόφωνους εδώ στην Αμερική και στην Ελλάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι τον δίνουν θάρρος. Δεν τα κάνει αυτά μόνος του. Μπορεί να είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των αχεπατζίδων εδώ
κάποιον άλλον σαν τους ελληνόφωνους που περιέγραψα, και το Binay Breath, το AJC, το WJC, Jewish Congress, όλα αυτά. Λοιπόν, είναι ένας κρίκος αυτός και κάνει τη ζημιά στους εθνικιστές στην Ελλάδα, Χρυσή Αυγή κτλ. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνος. Έτσι, μην αναφέρετε μόνο το όνομά του. Αυτός ο άνθρωπος έχει υποστήριξη από πολλούς ελληνόφωνους. Λοιπόν, μα εγώ το κατάλαβα, Γιώργο, συγγνώμη, εγώ το κατάλαβα. Γι' αυτό λέω, δεν αποκλείεται. Είναι 2-3 που την κάνουν τη δουλειά. Και το παραπάνω. Θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι βγαίνει με το λόγο του και λέει πράγματα και μας επιβεβαιώνει ότι τα εννοεί. Και όταν λες τέτοια πράγματα στην ομογένεια, στην Ελλάδα έλα να τα πεις. Τα λέει μόνο σε κλειστά κυκλώματα. Ας έρθει να μου το πει εμένα στα μούτρα και να τα βάλουμε κάτω στο φινάλε. Δεν πρόκειται, τι να του ρίξω, να το έδερνα, τι είμαι, ζώο, ηθικός. Το θέμα είναι να καταλάβει τι λέει και τι συμβαίνει στη χώρα. Γιατί είναι αλλιώς να πας στο Hilton και να την αράξεις, και αλλιώς να σε πάω να δεις που κοιμούνται τώρα οι άστεγοι. Α, μπράβο. Και το άλλο που ήθελα να πω, Άγγελε, πάλι για το Ματαθία, είναι εγώ κάποτε νόμιζα ότι αυτός ο τύπος λειτουργεί εναντίον της Ελλάδος. Αλλά και πάλι δεν θέλω να μιλάω, χωρίς αυτόν εδώ, αλλά πάλι από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα τον κατηγορήσω. Έτσι πιστεύω είμαι, εντάξει. Δεν θα τον κατηγορήσω. Απλώς ανοίγουμε τα μάτια στους άλλους, Γιώργο. Ναι, αλλά το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Πριν περίπου 1,5 χρόνο είχα μια μεγάλη μάχη μαζί του. Αν θυμάμαι καλά, πριν 1,5 χρόνο ήταν όταν η Ελληνική Ολυμπιακή Ομοσπονδία έδιωξε την αθλήτρια. Ναι, ναι, ναι. Για ένα tweet που είχε κάνει. Ναι. Την Βούλα Παπαχρήστου, νομίζω λεγόταν. Φούλα, ναι. Λοιπόν, και έγινε μεγάλο θέμα εκείνο και είχα μια μεγάλη διαμάχη στα email με τον προφέσορ. Είχαμε το οποίο κατάλαβα. Είχαμε εκπομπή και το βράδυ που τους λέω αντί να πάνε να φέρουν τα αρχαία πίσω που ήταν εκεί, ασχοληθήκαν με τη Βούλα. Ναι, άμα μπράβο. Το θυμάσαι. Λοιπόν, και είχαμε μεγάλη διαμάχη με το Ματαθία στα email και με πολλούς παραλήπτες βεβαίως, αλλά ανακάλυψα κάτι. Αυτός ο τύπος, όταν λέει για λαθρομετανάστες να μπουν στην Ελλάδα και τα λοιπά, δέχεται, αυτός είναι παγκοσμιοποιητής. Αυτός θέλει αυτό να γίνει παντού. Γιατί? Γιατί 1-2 μήνες πριν είχα ένα μεγάλο καυγά μαζί του σχετικά με το Ισραήλ. Εγώ υποστήριξα τον Υπουργό Εσωτερικών του Ισραήλ τότε, Γισάι νομίζω λέγεται, νομίζω ο ίδιος είναι ακόμα, ο οποίος έδιωχνε τους μελαμψούς λαθρομετανάστες από το Ισραήλ. Και ο Ματαθίας τον αποκάλεσε ρατσιστή, τον Υπουργό Εσωτερικών του Ισραήλ. Το έχω γραπτός αυτό. Ναι, ναι. Το έχω γραπτός. Τον αποκάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών του Ισραήλ ρατσιστή. Γιατί το στρίμωξα εκεί πέρα και το έκανε. Αλλά μην ξεχνάς, Γιώργο, ότι προχτές που τον είχε την πρεσβεία μας, το Ματαθία στον αέρα, τον ρώτησα ότι μία μερίδα Εβραίων, Ισραηλίτες στο Ισραήλ, ξεσηκώθηκαν και λέει έξω οι μαύροι, οι Αφρικανοί, οι Αιγύπτιοι, ναι, οι Πακιστανοί από το Ισραήλ. Και μου λέει ο Ματαθίας, μου είχε πει στην προπερασμένη εκπομπή ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει μία πολυεθνική χώρα. Δηλαδή να μην έχει θρησκεία, να μην έχει. Ναι, ναι. Πολυπολιτισμική. Yeah, πολυεθνική. Εν τω μεταξύ, του λέω γιατί να μην γίνει και το Ισραήλ. Τώρα τι έχεις να πει για το Ισραήλ. Το σκέφτηκε και έτρωγε τα δόντια του, τη γλώσσα του, που λέει ναι ή όχι. Δηλαδή να τους διώξουν, θέλετε τους λαθρομετανάστες? Και λέει όχι, δεν τους θέλουμε. Και το είπε και 2-3 φορές. Και του λέω και εγώ τότε, εφόσον τους θέλεις τους λαθρομετανάστες στο Ισραήλ, τους πάρει η Ελλάδα. Γιατί το είστε υπέρ της Ελλάδος, η Ελλάδα είναι να είναι πολυεθνική χώρα και να έχει όλους τους καστούς. Μπορώ να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το σκοτεινό σχέδιο του παγκόσμιου του σιωνισμού, το οποίο ξεκινάει από την προδοτική εγκύκλιο του Πατριαρχείου του 1920, ακολουθεί μετά το σχίσμα και η αίρεση του 24, και τα παγκόσμια συμβούλια των εκκλησιών και το ημερολόγιο μιλάει. Ο Βαρθολομαίος και οι άλλοι και συμπροσεύχονται, που είναι ιδρυτικό μέλος η Εκκλησία, η επίσημη της Ελλάδος από το 1948, είναι δημιούργημα του σιωνισμού, που αυτό θέλουν να διαβρώσουν τον ελληνισμό, την ορθοδοξία, δηλαδή το ομόαιμο
ομόγλωσσο, ομότροπο. Τώρα θα το κάνουν, πρόεδρε. Τώρα κοιτάνε να το κάνουν. Το σχέδιο αυτό είναι 20 χρόνων, δηλαδή είναι του 80. Δηλαδή αυτοί που ήταν οι κομπλεξικοί που είχαν τα αποθυμένα τους και ήταν οι 31, οι 32, οι 33, αυτοί τότε του 80, αυτοί περάσαν αυτά τα πρωτόκολλα που ισχύουν σήμερα. Και αυτό που ζούμε δηλαδή και όλο το παιχνίδι που ζει όλη η Ευρώπη. Είναι του 80 τα σχέδια. Και αυτό θα περάσει γιατί είναι μια γενιά. Σου είπα, η γενιά η δικιά μου είναι. Εμείς τη φάγαμε. Εσείς εντάξει, είστε πενιντάριδες. Ζήσατε και λίγο καλά. Εμείς δεν θα ζήσουμε καλά. Θα ζήσουμε και πιο δύσκολα. Γιατί όπως μου είπαν και αρχαιότεροι, άνω των 85 ετών δηλαδή, που είδα στο νοσοκομείο, ξέρεις, είχα αυτό το μαγνήτη να με δει ο παππούς και να μου πει το τι παίζει. Λοιπόν, και μου λέει, το ρώτησα. Ναι. Του λέω, στην κατοχή, του λέω, ήταν χειρότερα ή τώρα. Και μου λέει, στην κατοχή υπήρχε ελπίδα. Γιατί η Ευρώπη τους έδιωξε τους Γερμανούς. Υπήρχε ελπίδα. Με τον πόλεμο υπήρχε ελπίδα. Με την κατοχή, με τον εμφύλιο υπήρχε ελπίδα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και το λέει ένας άνθρωπος 85 χρονών, ο οποίος ναι, έτυχε να είμαστε μαζί ο Σουσμανόβου. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος που είναι έξυπνος και βλέπει μπροστά, σου λέει τα προβλήματα τότε ήταν αυτά και τώρα έτσι λύνονται. Τώρα σου λέει δεν μπορούν να λυθούν. Για να ρωτήσω το ένα λεπτό πρωτού πάμε με το... Ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπε ο Φίδος, με ακούς. Ναι. Ότι τα πρωτόκολλα των υποτιθέμενων σε εισαγωγικά σοφών θυσιών δεν είναι του 80, είναι από το 1897. Όχι, δεν είπα για τα πρωτόκολλα θυσιών. Δεν, είπα για, κοίταξε, δεν μιλες για τα πρωτόκολλα θυσιών του 80 που είπα πρόδρομε. Υπάρχουν... Απλώς να υπενθυμίσω, ότι από το 1897 στη Βασιλεία της Ελβετίας μπανσέφτηκαν οι Ραβίνοι να συνωμοτήσουν κατά της ανθρωπότητος. Εκεί λοιπόν γραφτήκανε τα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών. Άγγελε, ναι. Μια παρέμβαση είναι... πρόδρομε, προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι τα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών είναι αυθεντικά. Προσωπικά πιστεύω είναι όπως δήλωσε η Κίσιγκερ. Μα τι θα πούνε, Γιώργο, τι κάθες εσύ και τσιμπάς με αυτά που λέτε οι ισιονιστές. Όχι, δεν τα δέχομαι εγώ. Δεν τα δέχομαι, πιστεύω είναι κάτι άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ μίλησα, παιδιά, συγγνώμη για να καταλάβετε γιατί παρεξηγήθηκα. Εγώ όταν μίλησα για πρωτόκολλα, εννοώ σήμερα παίρνουμε ένα χαρτί και λέμε που κάνουμε τη συνέντευξη, αυτό, τη ΣΤΟΑ. Μαζευόμαστε. Τι θα περάσουμε σήμερα, αυτό. Και είναι οι νέοι που θα περάσουν από το ένα να πάνε στο δύο να κάνουν αυτά τα κόλπα με τα δάχτυλα και τα πόδια και τα αλματάκια. Είναι αυτά. Μπράβο. Στο τέλος οι τρεις που είναι το μυστικό που το ξέρει και ο Παναγιώτης ο Τουλάτος που λέει για την ισορροπία που δεν είναι μυστικό, πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Λοιπόν, είναι ότι υπάρχει μια ξένη λέξη, τα ξέρει ο Παναγιώτης αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκείνη τη μέρα λένε τι θα περάσουμε σαν σχέδιο επειδή είμαστε εμείς ηγέτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα περάσουμε αυτά τα πράγματα μέσα στα 20 χρόνια να γίνουνε. Καταλάβατε, αυτό εννοούσα. Δεν μιλάγα για τα πρωτόκολλα τσιών. Περνάνε κάποια πρωτόκολλα ή κάτι. Να ρωτήσω το... Αυτά που γράφουν τα πρωτόκολλα, τα βλέπουμε κατά γράμμα, να έχουν εμφανιστεί όλες αυτές. Εντάξει, δεν μου λες τώρα, να μην κολλήσω στα πρωτόκολλα, δεν έχουμε άλλα θέματα. Πρόδρομε, άκουσε με ένα λεπτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ας τα πρωτόκολλα τώρα, δεν έχουμε χρόνια για τα πρωτόκολλα. Άκουσες αυτό που διάβαζα προηγουμένως, αυτά που λέει, τις προφητείες που λέει ο γέροντας Αρσένιος από τώρα Σινά. Άκουγε για τον κάθε Αρσένιο. Λοιπόν, είμαστε ενημερωμένοι εμείς. Ο Αρσένιος, παιδί μου, τον άκουσες? Υπάρχει κανένας Αρσένιος? Πού είναι αυτός ο άνθρωπος από τον Ευρώ? Είναι στο Σινά. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέρη, τα Ιεροσόλυμα, το όρωση θεσμένα από το 24 έχουν εκπέσει της πίστεως. Και είμαστε ενημερωμένοι ορθόδοξοι από την αποκάλυψη περί των ψευδοπροφητών που θα λένε διάφορες προφητείες, θα εξαπατούν ανθρώπους και θα πλανούν τον κόσμο. Δεν μου λες τώρα και... δηλαδή μου λες ότι αυτό που διάβασα και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ο Αρσένιος, ο γέροντας έτσι αποκαλείται, ο γέροντας Αρσένιος, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή λέει ψέματα. Πώς μπορεί να λέει ότι οι Έλληνες θα ξεσηκωθούν και θα καθαρίσουν ακόμα και τη Χρυσή Αυγή, όλους τους πολιτικούς? Δεν είπε εναντίον τη Χρυσή Αυγή, Άγγελε.
είπε εναντίον τους κομμουνιστές και τους φασίστες. Ναι, ναι, ναι. Δεν εννοούσε Χρυσή Αυγή με το φασίστες. Ναι, Χρυσή όχι. Χρυσή Αυγή δεν είναι φασίστες. Όχι, 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 δεν είπε ότι είναι φασίστες. Απλώς τα είπε ότι τους κομμουνιστές και τους... Κομμουνιστές και φασίστες. Φασίστες είναι κομμουνιστές, φασίστες και σοσιαλιστές. ΣΥΡΙΖΕΙ και τέτοια. Αυτοί είναι οι φασίστες. Ναι, Χρυσή ναι, Αυγή ναι. είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα, μεγάλο κόμμα, που δεν είναι φασίστες. Είναι απλά εθνικιστές. Ακριβώς. Είναι εθνικιστές, σοσιαλιστές. Ναι, αλλά άκουσες το... Το διάβασα αυτό το γράμμα. Το έχεις διαβάσει αυτό το γράμμα, Γιώργο? Δεν το διάβασα, αλλά μπράβο, ακούστηκε στήλω. Πολύ με Κοσμά Ετωλό. Πολύ σαν την κοινωνία. Σαν τον Κοσμά Ετωλό δηλαδή. Ναι, τέτοια αυτό έγραφε ο Κοσμά Ετωλό. Δηλαδή αυτές οι προφητείες που λέει, δηλαδή άμα κοιτάξεις το... Σε ακούω ένα λεπτό. Εγώ δεν πιστεύω αυτό, Άγγελε. Ο ελληνικός στρατός μόνο μπορεί να πάρει την πόλη. Αυτός τελειώνοντας στο γράμμα του λέει το εξής. Ότι μετά τη μάχη που θα δοθεί και κοίταξε, τα 8 εκατομμύρια φαίνονται να πλησιάζουν στην Ελλάδα για τους μουσουλμάνους και τους Ισλαμιστές. Ότι θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ Ελλήνων και Ισλαμιστών, αυτό φαίνεται και όλη την Ευρώπη και την Αμερική θα έχουμε αυτή τη μάχη στα επόμενα 10 χρόνια. Ήδη έχει αρχίσει ο πόλεμος, anyway. Δεν φαίνεται με διαφορετικό τρόπο. Τελειώνοντας παράγραφο του Αρσένιος, είπε το εξής. Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, τι εννοεί με αυτό. Αυτός είναι στο όρος Σινά. Και δεν έχει πάει κανένας πολιτικός εκεί, δεν είναι το πέμπτο πεδίο. Έχει ένα μεγάλο μοναστήρι εκεί. Ναι, αυτός γράφει ότι θα έρθει, λέει, μετά... Ο Πατριάρχης, στο 60 Minutes, αν θυμάσαι, ναι. είχε δείξει ένα έγγραφο που υπέγραψε ο ίδιος ο Μοχάμετ. Ναι. Εκείνο το έγγραφο βρίσκεται σε αυτό το μοναστήρι. Στο Όρος Σινά. Ναι, εκεί έχει πάει ο Παναγιώτης. Αυτό που θα ήθελα να σου πω και το εξής, ότι στο Όρος Σινά, όπως λέει ο Αρσένιος και καταλήγει, γιατί διάλεξε ή στην προφητεία του, ας το υποθέσουμε έτσι, λέει ότι θα επιστρέψει μετά τη μάχη που θα δοθεί ο Έλληνας, που θα ενωθούν όλοι οι κομμουνιστές, σοσιαλιστές, δεξιοί, αριστεροί, τα πάντα θα γίνουν μια γροθιά και θα σκοτώσουν 4 εκατομμύρια μουσουλμάνους στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι θα κολυμπώντας θα φύγουν από την Ελλάδα. Έτσι λέει στο γράμμα του. Και μετά λέει ότι μετά που θα δημιουργηθεί καινούργια κυβέρνηση, ο πρώτος πρωθυπουργός της νέας δημοκρατικής κυβέρνησης θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Και μαζί θα επιστρέψει και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, πού το πάει. Καραμαλικός είναι ο άνθρωπος, ρε Άγγελε, τι να σου πω. Είναι καραμαλικός. Καραμαλικός είναι με κάποια στοιχεία κριτικού. Μπορώ να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που λέτε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εντάξει, για να ακούσω. Ρε Άγγελε, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καταρχήν είναι εκτός εκκλησίας, γιατί μπορεί το όρος Σινά να είναι ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια ιστορικά και να είναι και μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές βιβλιοθήκες της Ορθοδοξίας, αλλά είναι εκτός Ορθοδοξίας, εκτός πίστεως. Έλα ρε πρόεδρε, μόνο εσείς εκεί πέρα από την Θήβα είστε οι μόνοι Ορθόδοξοι. Έλα το ρε πρόεδρε. Να είμαστε λίγο σοβαροί, ρε πρόεδρε. Πρόεδρε, κοίταξε, αρχίζει. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, αρχίζει και εξωτριάζει. 500 άτομα στη Θήβα είναι Ορθόδοξοι. Αρχίζει, πρόεδρε, και εξωτροχιάζει. Μισό λεπτό. Θα μου πει τώρα ο Αρσένιο δεν είναι Ορθόδοξο. Ο άνθρωπο 100 χρόνια γέροντα, ο μοναχό γέροντα και έχει την ελληνική σημαία στο Όρος Σινά και μου λες δεν είναι. Και τι έγινε από εκεί την ελληνοκρατία, τι σχέση έχει με την πίστη και ο Ματαβίδης είναι... να βγάζει την ελληνική. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή είναι ορθόδοξη χριστιανή, τι κουβεντιάζεις ρε. Το Όρος Σινά. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορ. Βγαίνεις εξω. Α, τότε τα χαλάμε εδώ πέρα, μέχρι τώρα πήγαινες καλά. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορ. 4, μιλάω, μπορώ να μιλήσω. Από το 24, για το ημερολόγιο λέει πάλι το 24. Κάνανε υπακοή τους συνωμότες του Νικολάου Πλαστήρα και του Στυλιανού Γονατά που βάλανε κάθετο το Χρυσόστομο Παπαδόπουλο αρχιμασόνο 33ου βαθμού αρχιεπίσκοπο Αθηνών τότε το 24 τον βάλανε, βγάλανε το Θεόκλητο και σαν είχε πειράτης ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αυθαίρετα καταφρονώντας τα αναθέματα του Ιερεμία του Τρανού με τρεις παραδοδόξους συνόδους του 16ου αιώνα άλλαξε το εορτολόγιο για να συμβαδίσει με τον Πάπα ούτως ώστε να συμπροσευχηθούμε κάποτε με τον Πάπα και να γίνει πολιτικός. Κάνε μια χάρη, πάλι λίγο νερό. Η οποία, με ακούς, η οποία είναι προφητευμένη από τους πατέρες. Λοιπόν, να μην πάμε τώρα στα θρησκευτικά και να σου μπερδεύεις τώρα. Δεν κοίταξε, δεν έχω αρκετό χρόνο. Λοιπόν, γεια σου στη Νέα Υόρκη. Πάμε τώρα στην άλλη την γραμμή. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται.
η άλλη γραμμή. 727-725-5555. Για τους φίλους Άγγελε. Στο Skype, μπορεί να μπουν στο Skype τώρα, τηλεφωνήστε, μπείτε μέσα στο Skype, γιατί έχουμε αρκετούς εδώ πέρα. Για λέγε και εγώ τι είπες. Άγγελε, να συμπληρώσω πάλι για την με την παρέμβαση που έκανε και μετά να κλείσω και να προχωρήσετε. Ναι, ένα λεπτό παρακαλώ, περιμένετε, περιμένετε παρακαλώ στη γραμμή. Πάλι πίσω στο Πανταζία λίγο, ναι, και να γνωρίζουν πάρα πολύ, να γνωρίζουν πάρα πολύ ότι στην, ας πούμε, στη διαμάχη που είχαμε τον Ματαθία τότε με τους πολλούς παραλήπτες, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Εβραίοι. Και να είστε σίγουροι ότι οι περισσότεροι από τους Εβραίους με μένα συμφώνησαν. Τι πάω να πω. Είναι πάρα πολλοί Εβραίοι, ιδίως εκεί στην περιοχή του ίδιου του Ματαθία, που δεν συμφωνούν μαζί του. No. Αυτό πάω να πω. Υπάρχουν κάποιοι ακραίοι σαν αυτόν και τις οργανώσεις τους, κάποιες οργανώσεις που αναφέραμε, που σε συνεργασία με τις ελληνικές οργανώσεις, μία η οποία είναι η ΑΧΕΠΑ, άρχισαν μία μεγάλη κριτική εναντίον της Χρυσής Αυγής εδώ και σχεδόν ένα χρόνο και πίεσαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κάνει αυτό που έκανε. Όπως ανέφερε ο Άγγελος, είναι αντισυνταγματικό. Όταν έκανε, όταν έκανε την ερώτηση ο Ιγνατίου στην Ψάκη, στο State Department, η Ψάκη ήταν ξεκάθαρη. Τι απάντησε? Καταδικάζουμε τα λόγια που αποδίδονται, τις δηλώσεις ας πούμε, καταδικάζουμε τις δηλώσεις που αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή. Δεν είπε καταδικάζουμε τη Χρυσή Αυγή. Δεν είπε κατακρίνουμε τη Χρυσή Αυγή. Τις δηλώσεις περί αντισημιτισμού, περί ρατσισμού, ό,τι θέλεις, αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Δηλαδή κάτι που σε αμερικάνικο δικαστήριο δεν στέκεται, δηλαδή σαν κατηγορία. Δεν μπορεί κάποιος να ανέβει και να κάτσει εκεί πέρα σαν μάρτυρας ας πούμε και να πει καταδικάζω αυτό που αποδίδεται στον κατηγορούμενο. Τον κατηγορείς τον κατηγορούμενο ή όχι? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν μπορείς να παίζεις από, να γυρνάς γύρω γύρω. Έτσι η Ψάκη διάβασε κάτι έτοιμο, γιατί περίμενε μια ερώτηση από τον Έλληνα δημοσιογράφο και το απάντησε. Καταδικάζουμε στις δηλώσεις περί αντισημιτισμού, περί ρατσισμού που αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή. Δεν καταδίκασε ποτέ το State Department τη Χρυσή Αυγή. Τη ζημιά την κάναν οι ελληνόφωνοι γενίτσαροι από εδώ από την Αμερική. Σε συνεργασία με κάποιους τύπου Ματαθία. Έτσι να μην ρίχνουμε όλο το βάρος στον προφέσορ Ματαθία. Εάν δεν γνωρίζουμε ότι από πίσω το βρίσκονται κάποιοι που είναι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δεν μην το βγάλεις τώρα και παρθένα το Ματαθία. Μην το βγάλεις και παρθένα, μην τρέλα δούμε τέτοιο. Δεν το βγάζω. Εάν δεν καταλάβουμε ότι κάποιοι συνεργάζονται μαζί του και τον προωθούν, αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αυτούς αν δεν τους φιλτράρουμε, δεν θα βρούμε την πηγή του κακού. Αυτό πάνω από ναι, σωστό. Για να πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται. Έλα, γεια σου Άγγελε. Γεια σου αγαπητέ φίλε Κρητικέ. Γεια σου, σήμερα Άγγελε. Να σου πω ζωή να έχει ο πάτερ Αρσένιος. Δεν είναι παπάς, είναι ηγούμενος, νομίζω, καλόγερος. Καλόγερος, πάτε, πρέπει να τον πεις, πώς θα τον πεις. Είναι καλόγερος. Ναι, καλόγερος, ο σεβάσμιος. Είναι μελετημένοι αυτοί, γιατί είναι στις βιβλιοθήκες αυτοί. Γέροντας, διάφορα ονόματα, ναι. Ναι. Και ελπίζομαι η προφητεία του να βγει αληθινή. Λοιπόν, θέλω να πω περαστικά στο Φίβο, γεια σου Φίβο. Τώρα θα πάρει ο Νίκος τηλέφωνο, οπωσδήποτε. Περαστικά στο Φίβο, θα σε καλά. Ευχαριστώ. Ναι. Και όσο για τη Χρυσή Αυγή, από κύριο φωνάζουμε ότι είμαστε εθνικόφρονες, εθνικιστές. Τώρα, αν η Χρυσή Αυγή έχει κάνει παραπτώματα, να καταδικαστεί. Αν όμως δεν έχει κάνει, να πάει μπροστά. Το σημείο είναι το εξής. Ότι όχι μόνο να πάει μπροστά, Αντώνη, συγγνώμη, όχι μόνο να πάει μπροστά, αλλά να ξεσκίσει αυτούς που τους καταδικάζουν. Αλλά το κόμμα θα πάει μπροστά, περίμενε. Θα πάει μπροστά, ο κόσμος θα δει την αλήθεια και η Χρυσή Αυγή, αν δεν πάει πρώτο κόμμα, θα είναι δεύτερο κόμμα οπωσδήποτε σε 2-3 χρόνια. Και να μπουν κάποιοι άλλοι φυλακοί. Βεβαίως θα μπουν, να μπουν. Δεν μπορεί να κάνεις να καταλακώσεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει
για το καλό του, της Ελλάδος, για το καλό του πολίτη, όπως έλεγα στην αρχή, και μετά να βγουν μερικά, να μην πω υποκείμενα, νονί της νύχτας όπως εμφανιστήκανε, να μπουν μέσα στο κόμμα. Εγώ έχω πει ότι είναι προβοκάτσια, ότι από άλλα κόμματα μπήκανε μέσα. Αυτός ήταν αιωνίος κομμουνιστής, αυτός που σκότωσε αυτόν τον τραγουδιστή. Εντάξει, τραγουδούσε άσχημα λόγια, έλεγε και πολλά και διάφορα. Αλλά δεν έχει σημασία, καλλιτέχνης ήταν. Πώς ένας πρώην κομμουνιστής έξω αριστερά να πάει όξω δεξιά, δεν γίνεται να πούμε. Κατάλαβες, το πόδι σου είναι αριστερό, δεν μπορεί να πας όξω δεξιά. Εμένα μου φαίνεται ότι έγινε προβοκάτσια και ο Σαμαράς τα ήξερα τα πράγματα πριν από ένα χρόνο, τα σχεδιάσανε και ήρθε το γάμο και μας έδειχνε και το χέρι στους Εβραίους την έβαλα τη Χρυσή Αυγή φυλακή. Κάτσε ρε Σαμαρά να πούμε, θα σε σαμαρώσουν στο τέλος. Τελικά ο Σαμαράς θα βάλει και Σαμάρι. Γιατί εμείς είμαστε πολύ άσχημα με τους Εβραίους. Όσο για το Ματατία, είναι ένας μεγάλος προδότης ελληνογενής. Τίποτα παραπέρα. Όταν εγώ το ρώτησα γιατί πετάτε τους Άραβες έξω από την δυτική μεριά της Ιερουσαλήμ, δεν είχε απάντηση. Προχθές έδειχνε τους Εβραίους, ο ένας εκράταγε το χέρι ενός φουκαρά εκεί Παλαιστίνιου και ο άλλος με μία πέτρα του έσπαζε το χέρι. Αυτοί είναι οι Εβραίοι. Δεν είναι όλοι οι Εβραίοι έτσι, αλλά οι φανατικοί Εβραίοι σαν τον Πατατία, Ματατία, Μαλατακατία, είναι αυτοί οι λεγόμενοι άχρηστοι Εβραίοι. Ο Ματατίας είναι ένας άχρηστος Εβραίος. Να το γνωρίζει η ανθρωπότητα. Το λέω δημοσία. Είναι ένας ανθέληνας και τίποτα παραπέρα. Άγγελοι, άμα λοιπόν, δεν είναι εδώ να απαντήσω, άσε, καλύτερα να μην μιλάμε έτσι. Βεβαίως, κοίταξε. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θα τον έχω την Τετάρτη. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στη γραμμή. Την Τετάρτη θα τον έχω πάνω. Εφόσον τα ακούει. Την Τετάρτη θα απαντήσει. Θα δει το βίντεο και θα απαντήσει. Εμείς τον προκαλούμε. Την Τετάρτη θα είναι πάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, γεια χαρά σας, γεια σου Πίμω. Γεια χαρά. Γεια σου, η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. Γεια σου Άγγελε. Εδώ σου πάω ο Νίκος τώρα, Νίκο. Γεια σου Φίμω. Γεια σου Νικόλα. Τι κάνατε ρε παιδιά, λοιπόν, για το γέρο Αρσένιο, ο άνθρωπος είναι σε μεγάλη ηλικία και κάπου χάνει φαίνεται. Οπωσδήποτε, γιατί όταν μου λες Άγγελο ότι είναι περίπου 100 χρονών, ό,τι θέλεις. Είναι 100, ένα λέει κάπου εκεί. Ο χάνει κάπου. Ναι. Και βλέπει βασιλείς, βλέπει καραμαλίδες, βλέπει 8 εκατομμύρια Οθωμανούς στην Ελλάδα. Αφού 8 εκατομμύρια είναι τώρα 10 και δεν τους χωράει η Ελλάδα. Πόσα είναι άλλα 8, πού θα πάνε. Άρεσε, πάνε σε μάθαμε. Πόσοι ζήσουν αυτοί που είναι τώρα. Λοιπόν, όσο για τη Χρυσή Αυγή, έχω ξαναπεί ότι έχει κάνει ορισμένα λάθη, ορισμένα, αλλά τα περισσότερα που κατηγορούν τα κανάλια και οι κυβερνήσεις είναι εσωτερική προπαγάνδα γενικά. Εάν δεν γινότανε αυτό με το θάνατο του παιδιού, η Χρυσή Αυγή θα έβγαινε, αν όχι πρώτο, δεύτερο κόμμα σταθερά. Και επειδή ο Σαμαράς δεν θέλει Σαμαρή, αλλά έχει, ο Σαμαράς έχει σαμαρώσει την Ελλάδα ολόκληρη και όλο τον κόσμο με ένα Σαμάρι, τώρα το πήρε χαμπάρι και το έβγαλε λόγω του φόνου. Τα ήξερε όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κατά τα άλλα για τον Εβραίο δεν μπορώ να πω τίποτα για τον άνθρωπο, γιατί όπως οι Έλληνες όλοι δεν είναι ίδιοι, τα ίδια δεν είναι και οι Εβραίοι. Τι δουλειά δεν κάνει για μένα δεν μπορώ να πω τίποτα. Ας πούμε για το Ματασία, πολλές φορές ξεφεύγει, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεφεύγει. Αλλά είναι σύμφωνα με τη γνώμη του, κλείνει σε ένα μέρος, δεν μπαλατζάρει. Κλείνει σε ένα μέρος και διακρίνεται αυτό που υποστηρίζει, ότι είναι από κάποια οργάνωση. Ναι, από είναι στημένο, ότι έρχεται έτοιμος να πει αυτά που θέλει. Ναι, λοιπόν, γεια σου Φίβο, γεια σου Πόντιε, γεια σου Νίκο, γεια σου, γεια σου. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας, πάμε στα τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι, ναι λέγεται.
καλησπέρα. Για, α, Γιώργο, με το Σούδα στη γραμμή. Πολύ ωραία. Σούδα, με ακούς? Ναι, σας ακούω και είχα την ευκαιρία... εγώ θα ήθελα τώρα να σου αναπτύξω... Let me share it in English. Θα ήθελα το Φίβο να περιμένει. Μην μιλήσει καθόλου, Φίβο, σε παρακαλώ. Άκουσε, γιατί αυτό είναι very φλέγω θέμα που θα έχουμε σήμερα. Ο φίλος μας και ο κρατής για πάρα πολλά χρόνια είναι από το Σιάτλ και είναι ένας μεγάλος αχέπατς. Της Αχέπας, μέλος της Αχέπας. Να μην τα πούμε πάρα πολύ. Yes, last man was here in Orlando, στο κομμάτι της Αχέπας. Είσαι αξιωματούχος? Yes, Lieutenant District Governor, District 22. Very nice, very good. Very interesting to clear this cloud we have, the Greeks in North America, about the Ahepans in this moment. Let me explain to you something. The Ahepans, okay? And we're going to say it in English for you to understand better, and then I can understand better your English, you know, and George than anybody else, because everybody speaks English anyway, even in Greece. The Ahepans, they organized it 90 years ago, peripu? 1922. And the reason they create this club was to help the Greek Americans just arrive, the new Greek American immigrants arrive from Greece to the United States, and they help each other because that time there was hard. All the Greeks, they have hard time to find themselves, you know, as a good citizen in the United States. They have schools, they do this, they help all them. It was very nice for that time. Now the AHEPA, when they built up the AHEPA, there was AHEPA. AHEPA is American Hellenic Educational, what's the last one was? Progressive Association. Αυτό, όπως ξέρω εγώ, ότι η ΑΧΕΠΑ ήταν ένα educational organization to help the Greeks. Τώρα πώς είναι δυνατόν, how can be να το παίζουν οι λομπίστας τώρα και να κάνουν involvement με το Greek government, πες μου. Well, you have to understand that AHEPA has always lobbied and done projects for the homeland all the way back into its inception, back into the late 20s and 30s, and even in the 40s, especially in the 40s, AHEPA has always had a outreach to the American government to present the Greek issues and to help Greeks. You know that AHEPA has, at least one occasion, one of America's presidents actually signed up as a member of AHEPA. So you understand that we have a long history regarding to helping Greece. To helping Greece. Yes, we don't have any, you know, δεν έχουμε καμιά απορία γι' αυτό. Ότι the AHEPA, they built up nice, the hospital in Thessaloniki, AHEPA hospital, they have a lot of people, who is very nice for all the AHEPAns. I used to be AHEPAns once. Και τώρα πάμε τώρα στο σημερινό. Η AHEPA μποζάρισε με Εβραίους λομπίστες, ο πρόεδρος δηλαδή, πήγε στην Ελλάδα το Μάιο. Γιώργο, θα τα πεις εσύ αυτά που τα ξέρεις καλύτερα. Είχε σε την English και μου το understand more better. Εγώ θα προτιμούσα, Άγγελα, να πάμε κατευθείαν στο ψαχνό. Go. Λοιπόν, μετά τις συλλήψεις της Χρυσής Αυγής, και θα το επαναλάβω και στα αγγλικά, Γιάννη, εάν δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος την ερώτηση. Μετά τις συλλήψεις, εκείνο το Σάββατο πρωί, το θλιβερό εκείνο Σάββατο πρωί που είδαμε Έλληνες βουλευτές σε χειροπέδες, εκλεγμένοι από μισό εκατομμύριο Έλληνες βουλευτές σε χειροπέδες με βάση ψευδοκατηγοριών. Μετά εκείνες τις συλλήψεις διαβάζουμε δηλώσεις του Προέδρου της ΑΧΕΠΑ, Άνθονι Κουζούνι. Και διαβάζω στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά. Μετάφραση τώρα στα αγγλικά αυτό που είπα. After we saw Greek parliamentarians getting arrested that Saturday morning a few weeks ago, Greek parliamentarians who were elected by the Greek voters, 500,000 Greek voters saw their representatives in Greek parliament in handcuffs. We
read shortly thereafter, Mr. Anthony Kouzounis, president of AHEPA, the head of AHEPA, and he said, "We praise the Greek government for taking bold measures to bring the leaders of Golden Dawn to account for their actions and to safeguard Greece's democracy." And he continued, "The parties," meaning Golden Dawn, "the parties' extremist principles and paramilitary-like tactics perpetrated upon any individuals of a free, democratic society are alarming and are a true threat to Greece's democracy." Μετάφραση των δηλώσεων Κουζούνη. Δοξάζουμε την ελληνική κυβέρνηση για την λήψη τολμηρών μέτρων για να φέρει τους ηγέτες της Χρυσής Αυγής να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και για τη διασφάλιση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις της Χρυσής Αυγής φέραν, εξασφάλισαν τη δημοκρατία στην Ελλάδα, βάση Κουζούνη. Οι εξτρεμιστικές αρχές του κόμματος και των παραστρατιωτικών τακτικών που διαπράττονται κατά οποιαδήποτε άτομα μιας ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας είναι ανησυχητικά και αποτελούν μια πραγματική απειλή για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και η ερώτηση μου τώρα, κύριε Σούδα, είναι η εξής. Για ΧΕΠΑ, βάσει αμερικανικής νομοθεσίας, είναι 501C μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Here is my question, Mr. Souras. AHEPA, based on American law, is a 501C organization. Is it a 501C3, C4, C8, or C10? And based on its 501C status, what right does the head of this organization identifying itself as an Greek-American organization, what right does he have to condemn a Greek political party with 18 parliamentarians in Greek parliament in the way that he did? That is my question, sir. Well, the question here is as to how did AHEPA come to this position to do this? The AHEPA does not sit there and make independent judgments of saying, okay, that we're going to go and attack a Greek political party and so forth. In concert with the existing Greek governments, particularly the existing government Samaras. Let me just tell you what I think is the best reason for what happened. I talked to the National Herald, the editorial board of one person I've known for 20 years is part of the editorial staff, and he said, I asked him, why would AHEPA do this and why would this action happen? He says, it's very clear, it has nothing to do with the Jewish organizations. It has something to do with the EU. The EU, in effect, ordered this, that if Greece continues down this path and there's a military push and Greek democracy disappears, that is the only way that Greece could be thrown out of the EU. Greece cannot be thrown out of the EU for defaulting on its debt. It cannot be thrown out of the EU for changing some of the rules, that is, kicking out the immigrants, or deciding to make a new economic tariffs on Germany and so forth. But the one thing that can get thrown out is if democracy is terminated in Greece. One question right there, John. That Angela Biarodis, yes, to move against the Golden Dawn, and therefore I'm sure they asked for the support of the AHEPA in the United States of America. Άγγελε, παρακαλώ, ερώτηση. Yes, έναν από τον Γιώργο. Σε αυτό που είπε ο Γιάννης, έχω ερώτηση. Οκ, okay, για να ακούσουμε. John, from what you just said regarding the European Union, you cannot just say that without requesting where in Maastricht or in Lisbon it says that. We need to know.
If that is the position AHIPA is taking, we're in the Maastricht Treaty and we're in the Lisbon Treaty. Now you got to understand we have a clause where it addresses such issues. Because there isn't any. There isn't any. Δεν σου δώσα να καταλάβεις, γιατί εγώ κατάλαβα τι είπε ο άνθρωπος. Ο αρχιευραίος Ευρώπης του είπε ότι το πρόβλημά τους είναι αληθή δημοκρατία και θα διώξουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν έμπαινε η Χρυσή Αυγή, ότι θα ελυνόταν εκείνη τη στιγμή η λέξη δημοκρατία, θα υπήρχε η ακροδεξιά. Έτσι πιστεύανε, ότι θα άλλαζε το Σύνταγμα. Από πού χάνουμε τη δημοκρατία, ότι θα αλλάζανε, πιστεύανε. Πιστεύανε ότι η Χρυσή Αυγή θα αλλάξει το Σύνταγμα. Και γι' αυτό τον λόγο του βλέπανε εμπόδιο στο να συνεχίσει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό αποφασίσαν οι αρχαιότεροι να δώσουν τις εντολές αυτές. Ό,τι και να ήταν. Συγγνώμη, αυτή είναι επιστημονική φαντασία, παιδί. Ναι, αυτό που μας είπε και ο Σουέζη. Εγώ τον κατάλαβα. Γιώργο, ένα λεπτό, Γιώργο. Ένα λεπτό, εγώ αυτό που καταλαβαίνω μέχρι στιγμής και αυτά που μας είπε και ο Τζον από το Σιάτλ που είναι της Αχέπας. Τζον, let me ask you something, Τζον. Treaty or not, let me just talk here for a moment. Yes, yeah, let me get now look. Okay. From people who are on top of the situation, who work with under Andy Diabolos, and know a whole lot of what's going on in Greece, then you are. What's that name? What is that name again? What is that name again? Andy Diabolos. You know who he is. Andy Diabolos is a writer for the National Herald. Why are we talking about him? He is the guy who is had the. I went to him because he is the probably his organization knows a whole lot about what's going on in Greece and so forth. So that's not. He's the one. He's around. The one who wrote the article in the National Herald Tuesday, yes. May 21st, 2013. Well, the case for outlawing Greece's Nazi Party, Golden Dawn, and that article appears in AHIPA's website right now. Say that again. Andy Diabolos is a reporter. He's a writer for the National Herald, Ethniko Kyrgyz English edition. And on Tuesday, May 21st, 2013, in the weekend edition of the National Herald, he wrote an article titled The Case for Outlawing Greece's Nazi Party, Golden Dawn. Okay? And that article appears in AHIPA's website right now. Okay. And he is a writer for the National Herald. He heads the National Herald's English-speaking Greek bureau. There's other writers in the National Herald that work in the Greek-speaking bureau for Ethniko Kyrgyz. But Andy Diabolos, who used to work here in the Boston Globe, here in Boston, he's local, he's from here. He's in Greece right now writing articles for the English-speaking National Herald. Since when is he a leading authority on Greek democracy? He writes articles. He presents his viewpoint. A leading authority. I'm saying that his group has a good touch as to what is going on here. To say that AHIPA is working with the B'nai B'rith, with the Jews, and this and that, I don't think that's a correct statement. I don't think you have facts to back yourself. Oh, we have pictures, John. We have pictures. That mean what? They mean nothing. The pictures don't talk. Pictures don't address what's really going on. Conferences of AHIPA, conferences of AHIPA, and the WJC don't mean anything. Having pictures of meeting with the the B'nai B'rith, which is what they're meeting with, doesn't mean that they agree with everything that the B'nai B'rith have. You recall that the AHIPA 20 years ago had a meeting with the B'nai B'rith, and after getting asking them what the problem is between the two communities and trying to understand what the Jewish position was, they espoused basically the same position that Matt Athias did on the program, saying that Greece has got to have a law of Holocaust denial, Greece has got to get along with Turkey, Greece has got to do this and that, and the AHIPA president shut it down and says goodbye for B'nai B'rith at the time. It was just okay, that was 20 years ago, John. We're talking about 2013. And in 2013, they all agreed in a common front against Golden Dawn. Just a second. There's nowhere in there that
say that the HEPA is sitting here basically poloskevraki with the B'nai B'rith. I'm telling okay, you... Okay, hold on a second, John. On the front, on the common front they have against Golden Dawn, Mr. Ethni Kuzuni's statements proved that they are kolo envraki against Golden Dawn. No, it does not at all. That, yes, it does. He made a worse statement than David Harris did. David Harris's statement wasn't as bad as Mr. Kuzuni's. Who's driving the horse here? It's the Greek government that basically is driving this operation. It's not the HEPA, it's the Greek government. The HEPA didn't talk Samaras to make this move. Samaras has been cooking this up for a long time. With pressure from my HEPA in association with other New York organizations. Let's be honest. With pressure from my HEPA, John. You know, the last year talked about Israeli relations. And you know, this has nothing to do with Israel. I'm sorry, don't include Israel in this. We're talking about the B'nai B'rith, WJC, and AJC here in the United States of America. 501c3 έχετε πάρει μονότερμα να απέμβω. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε και οι Έλληνες, μην ξεχνιέστε. Επιμένεις, Γιώργο, ότι το σχέδιο αυτού του ανθρώπου, τέλος πάντων, όχι αυτός που είναι μαζί μας, ο Κυριάννης, οι υπόλοιποι στην ομάδα οι οποίοι διοχετεύσανε αυτές τις πληροφορίες, είναι αβάσιμες. Ναι, είναι αβάσιμες γενικώς. Και πάνω σε αυτά βρήκανε και λένε. Το θέμα είναι, από ό,τι κατάλαβα, ο άνθρωπος λέει, δεν έχει καμία σχέση το τι κάνουμε εμείς και το τι είπαμε με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς μας είχε βρει. Δεν βρήκαμε εμείς το Σαμαρά. Πρόσεξε τι είπε. Αλλά απ' την άλλη, αυτός έχει, λέει, τα ενία του αλόγου. Από εκεί πέρα αυτός κανονίζει. Και συμφωνώ μαζί του σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό εγώ που θα ρώταγα, με ενδιαφέρει πιο πολύ. Γιατί δώσανε τόση σημασία τώρα στο Ματαθία και έχει εμπλακεί η ΑΧΕΠΑ, γιατί τους θεωρούν μασόνους και αυτούς, έτσι, κακά τα ψέματα, και τους εμπλέκουν σε αυτή τη δουλειά. Ότι φταίνε και αυτοί. Ενώ αυτοί ξέραμε, όπως είπε και ο Άγγελος στην αρχή, ότι ήταν για να βοηθάνε τους Έλληνες και όχι να επεμβαίνουν στα πολιτικά της Ελλάδος, δηλαδή από εκεί εδώ. Τώρα, βοηθάνε τους ομογενείς, όχι τους Έλληνες. Το θαλασσμένο τηλέφωνο δεν μπορώ να καταλάβω από πλευρά ΑΧΕΠΑ. Εγώ θα θέλω να ρωτήσω. Να βοηθάνε τους ομογενείς, όχι τους Έλληνες. Τους ομογενείς. Να βοηθάνε τους ομογενείς. Και βοηθάνε και τους Έλληνες στην Ελλάδα. Εγώ θα θέλω να ρωτήσω το Γιάννη στο Σιάτρο. Γιάννη. Ένα λεπτό, Φίβο. Ένα λεπτό. Γιάννη. Let me ask you something. Εσύ πιστεύεις αυτό που έγραψε η ΑΧΕΠΑ στην πρώτη σελίδα, αυτό που έγραψε στον Εθνικό Κήρυκα και τις δηλώσεις που έκανε στα ελληνικά κανάλια στην Ελλάδα ήταν σωστό? Δεν φαίνεται ότι αυτό έφερε ο πρόεδρός σας διχασμό μέσα στην ΑΧΕΠΑ? Διότι μην ξεχνάς, members από την ΑΧΕΠΑ θα είναι οπωσδήποτε με το ΠΑΣΟΚ, άλλοι θα είναι με το Κομμουνιστικό Κόμμα, άλλοι θα είναι με το Σαμαρά και άλλοι θα είναι με τη Χρυσή Αυγή. Εφόσον ήταν ένα ψηφισμένο κόμμα, οπωσδήποτε θα είχε και ο παδός εδώ στην Αμερική. Δεν έφερε διχασμό στην ΑΧΕΠΑ τώρα ο πρόεδρός σας όπως το παρουσίασε? Whether it was a good thing or a bad thing, I can't judge with that. But I can tell you this, that ΑΧΕΠΑ doesn't move without the permission and the okay from the Greek government. And that's a fact. Let me tell you something. Δηλαδή, άμα θα βγει ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα από τον Γιώργο, εάν θα βγει αύριο The Communist Party στην Ελλάδα. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, ένα λεπτό. Άμα θα βγει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα αύριο. Πες αύριο γίνονται εκλογές, πέφτει η κυβέρνηση Σαμαρά και βγαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πετάνε την ελληνική σημαία, σφάζουν τον μεσολογισμό και βγαίνει ο κομμουνιστής ο Τσίπρας και λέει έξω οι Αμερικανοί και θα κόψει το κεφάλι σε κάθε Αμερικανό. Η ΑΧΕΠΑ θα πάει μαζί τους? Όχι. Και εφόσον μου λες, κάνουμε την ελληνική κυβέρνηση. So that he's successful and he can move on. But let me give you an example here. Okay. I know Seattle. Τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Εγώ πήγα σε ένα group εδώ από Έλληνες από την Ελλάδα γεννημένοι και ήρθαν από την Ελλάδα μεγάλοι. 12 άτομα ήταν εκεί. Πήγα εκεί να δω τι λένε και τι κάνουν. Τους λέμε εδώ, the group that does nothing but all talk. Okay, κοίτα, πάω εκεί και ακούω εκεί τι λένε, και ήταν δύο από όλους αυτούς που ξέρω εκτός από έναν
30 τόσα, 3 είναι. Δεν έχει σημασία, αλλά τι είπανε, ναι, τι καταλάβατε. Ακού, αυτό έχει νόημα που θα ακούσουμε. Για λέγε, Γιάννη, τι είπανε. 12 Greeks and I'm number 13, okay? I'm sitting there, two people were definite Pasoksis and two people were ex-Pasoksis, okay? And I'm listening to the people and I say to them, listen, I believe Nea Dimokratia is a disaster for Greece. It's disgusting. They're not promoting Greek patriotism. And I brought up the issue of Chrissi Avgi. I says, here's an organization that is doing its job to promote Greek patriotism and so forth. And as a person who has lobbied for 30 years now on Greek issues, I see a total disaster with the Greek government, the way they ran their issues here in the United States on Cyprus and on the Macedonia. Now, would you believe what was their response to me? I was told by one of the persons there, 85-year-old gentleman who was right-wing all his life with Nea Dimokratia, he stood up and did Heil Hitler to me. Can you imagine that? He stood up and said, Heil Hitler, because I brought the word Golden Dawn. Here's a right-winger. And all, of course, the rest of the people, there's only one other person supported me out of the 12. Everybody else basically said that I was wrong, and what right-winger son of a bitch called me a Nazi, pretty much. And then he turned around and said, were you born in Greece? And I said, no, I wasn't born in Greece. Then you're not even Greek. Now, with that kind of stuff, and I hear this all over the place, and you expect a HEPA to suddenly be in favor of this situation, when your own right-wingers can't even agree to allow Golden Dawn to exist. I says, it's a cream up for the Golden Dawn to swallow on if you like it, and the rest of the people called me a Nazi. Now, what kind of crap that you guys are telling me over the radio station that suddenly the HEPA did wrong and this and that, when you don't even have your own support from the right wing? Άγγελε, να απαντήσω. Ναι. Έχει δίκιο όμως. Να απαντήσω, Άγγελε. Είναι απόλυτο. Όχι, δεν έχει καθόλου δίκιο. Βγήκαμε από την Τουρκία. Μα σου λέει, εγώ πήγα, έκανα αυτή την κίνηση και με είπανε και να ζει. Άγγελε, να απαντήσω. Από τα 12 άτομα, ένα υποστήριξε την ιδέα. Άσχετο αυτό. Να απαντήσω, Άγγελε, παρακαλώ. Ναι. Το πω, Άγγελε. Λοιπόν, επανειλημμένα σε αυτήν την εκπομπή έχω πει, Άγγελε, ότι το ανώτερο όριο που μπορεί να φτάσει η Χρυσή Αυγή είναι 30%. Σωστά. Ναι. Έχω πει εγώ. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι ένα 70% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι προτιμούν να συνεχιστεί αυτή η κρίση και να εκδίδουν τις γυναίκες τους στην πιάτσα παρά να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Ναι, υπάρχουν. Το οποίο άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Η ουσία είναι η εξής, παιδιά. Μία οργάνωση μη κερδοσκοπική η οποία υπάρχεται στο νόμο 501 σε της Αμερικανικής νομοθεσίας, τι δουλειά έχει να εκφράζει ακόμα και γνώμη στις συλλήψεις ενός ελληνικού πολιτικού κόμματος. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι η κριτική, κύριε Σούδα, το οποίο γίνεται σήμερα για την ΕΚΕΠΑ. Μας βρήκε ο Σαμαράς και γι' αυτό και το okay, κάνανε. Let's hear the answer. Δεν υπόγραψε αυτός που μιλάει όμως. Yes, δεν ένα το ξέρουμε αυτό. Αυτό Φίβο, ένα λεπτό. Φίβο, ο Σαμαράς δεν τους έχει ανάγκη αυτούς. Ο Σαμαράς έχει ανάγκη από Έλληνες στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται ο Σαμαράς. Δεν πάει γυρεύοντας ο Σαμαράς. Το λούσο είναι αυτό. Αυτό είναι το κερασάκι που λέμε. Γι' αυτό και τους χρησιμοποίησε. Γιατί έχουν δύναμη. Και ακούσανε το όνομα και λένε, όχι, και αυτοί καταλαβές. Ωραία, για να ακούσουμε. Αυτοί πήγαν να ασκήσαν πίεση στο Σαμαρά. Γιώργο, ότι η ΑΧΕΠΑ άσκησε πίεση στο Σαμαρά. Εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, Γιάννη από το Σιάτλο, σε παρακαλώ, απάντησε και τι έχεις να μας πεις σχετικά. Can I tell you what exactly was said by the editorial board of the National Herald? Αυτό μας αφορά. Αυτό μας αφορά η ΑΧΕΠΑ το τι είπε. Aspect here is the EU, and I will challenge Mr. Gelteridis from Boston to research this. The only way you're going to be thrown out automatically out of the
EU is if you overthrow democracy. I don't need to research it, John. You have to come up with, whoever told you this has to come up with the Lisbon or Maastricht clause on this. I'm sorry. I don't have to, because I'm saying it doesn't exist. Are you going to let me talk, or are you going to sit there and try to turn this into You're challenging me to research it. I'm not the one with the burden of proof here, John. The burden of proof is on you. Talking over me, okay? Let's get the facts straight. This is what was said, this is what was believed, and this is why I believe the HEPA went through there. Now, if you ask me, do I think this is going to happen, that the CFV can overthrow the Greek government? I don't believe so. There were police officers and military people that got picked up as well, which surprised me to no end that they got picked up for, as part of this mazuma of Golden Dawn. It's unfortunate. But the fact is, this is what was said. This is what I believe HEPA understood. And this is what they're trying to prevent Greece get thrown out of the EU. Because the other alternative scenario is, once Greece is thrown out of the EU, then Turkey will walk into Greece and take over. I don't think so. Συγγνώμη, αυτό που είπατε, θέλω να το δω επίσημα. Αυτό που είπατε. Αυτό ζητώ και εγώ. Δηλαδή να το φροντίσει η ΑΕΠΑ. Αυτό. Α, αυτό έλεγες και εσύ. Αυτό ζητώ και εγώ. Α. Το ότι παραπληρώθηκε. Δηλαδή έγινε προπαγάνδα κατά λάθος τους. Ναι, αυτό έγινε. Εγώ ήταν καθόλου για τους ακροατές. Το οποίο είπε ο κύριος Σούδας, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι κάποιες εντολές δόθηκαν από τις Βρυξέλλες. Οι οποίες λένε το εξής. Ότι αν η Χρυσή Αυγή συνεχίσει την άνοδό της και γίνει κυβέρνηση, αυτό θα αποτελέσει έλλειψη, παύση δημοκρατίας στην Ελλάδα. Βάσει το σκεπτικό της Ευρώπης, λένε. Και βάσει αυτό θα αναγκαστεί η Ευρώπη να διώξει την Ελλάδα από την Ένωση. Και εγώ ζητώ, πού στην συνθήκη Μάστριχτ και πού στη συνθήκη Λισαβόνας το γράφει αυτό. Εγώ αυτό ζητώ. Από την Ευρωζώνη δεν μπορούν να μας διώξουν, μόνο εμείς μπορούμε να φύγουμε. Και τώρα θα μας διώξουν γιατί κάποιο πολιτικό κόμμα, το οποίο αυτοί δεν γουστάρουν, θα ανέβει. Όχι, και θα γίνει γουστάρουν. Κυβέρνηση. Φοβούνται ότι θα αλλάξει το Σύνταγμα. Ναι, ναι, εάν γίνει αυτό και εάν γίνει αυτό και εάν γίνει αυτό. Βάσει αυτά, ας βάλουμε φυλακή του Μιχαλολιάκο. Συγγνώμη, αλλά εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δηλαδή με λίγα λόγια, όπως μας τα λέει και ο Γιάννης από που είναι αντιπρόσωπος ΧΕΠΑΣ από το Σιάδο, με λίγα λόγια δηλαδή αυτά που λέει ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα έδωσε το πράσινο φως στο Σαμαρά, Βενιζέλο και σε όλα τα κόμματα. Την εντολή! Την εντολή! Σχεδιάστε αυτό πλάνο. Ένα λεπτό. Σχεδιάστε πλάνο. Χρησιμοποιήστε δολοφονία. Σκοτώστε κάποιον αριστερό. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Κλείσω στη φυλακή. Έτσι εγώ καταλαβαίνω. Είναι πολύ, δηλαδή είναι πολύ πολύ σοβαρό αυτό αν έγινε από την ευρωπαϊκή κοινότητα αυτό το πράγμα. Α, δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος με αυτή την εκπομπή ότι ξέρεις κάτι, λες να είναι η ευρωπαϊκή κοινότητα και να η ευρωπαϊκή κοινότητα να δώσει την εντολή στο Σαμαρά να σκοτώσουν και τον κομμουνιστή για να εκθέσουν αυτούς εκεί πέρα και σπάρουν και τα όπλα και το ένα και το άλλο. Δεν τα παραδέχονται αυτά. Αυτά δεν τα παραδέχονται. Αυτά είναι εντολές άλλων. You're overstepping what I said, and I understand Greek well enough. Σωστά. What do you mean I overstepped what I said? Δεν έγινε και τελείωσε. Δεν έδωσαν και εντολή να φάνε τον άνθρωπο. Αυτό σου λέει. Απλώς λέμε εσύ ότι η ΑΚΕΠΑ δεν πήγε, ότι έδωσε διαταγή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όχι. Όχι, τους είπα, τα ξέρετε. Εάν ανέβουν αυτοί, εσύ φεύγετε από την Ευρώπη. Take responsibility here. They're concerned about the growth of a paramilitary organization, as they called it, with Golden Dawn. Now that's their call, not my call. I am not responsible for them going after the Golden Dawn. But that's exactly what your president called them, John. That's exactly what your president called them. Ο Κυριάννης αυτή τη στιγμή μας είπε ότι η ΑΧΕΠΑ δεν είχε τέτοια εντολή από την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή παιδιά, εντολή... δεν με παίρνει ο χρόνος, θα ήθελα κάποια άλλη μέρα να συζητήσουμε. Σαμαρά λέμε, όχι ΑΧΕΠΑ. Σαμαρά, ναι, αλλά αυτό δεν είναι καμία λοιπόν, σχέση. Λοιπόν, Τζον, εδώ είχαμε Στάιν. Άγγελε, συγγνώμη, αυτός που το είπε αυτό στον κύριο Σούδα, να μπορέσει να αποδείξει ότι αληθεύει πώς να δείξει συνθήκη Μάστριχτ, τη συνθήκη Λισαβόνας,
που να λέει κάτι τέτοιο. Ωραία, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Τρίβο, πρέπει να κλείσω την παιδιά, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Θα με κλείσει το κομπιούτερ, έχω μισό λεπτό. Γιάννη, thank you very much for calling for Seattle. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. John, you hear me? Yes, I hear you. Καλό βράδυ να έχεις, με παίρνει ο χρόνος. Να έχεις καλό απόγευμα στο Seattle. Καληνύχτα, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Φίβο. Πάρε με σε λίγο στο άλλο το τηλέφωνο. Έγινε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Ελεύθερη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην... Κάποιοι ήταν να έχουμε, νομίζω να έχουμε κάποιον που θα μιλήσουμε σχετικά με τα θέματα του αρσένιου κτλ. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά, παραμείνετε κοντά μας. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε την κινηματογραφική μας ταινία. Γεια σας από μένα. Συνεχίζουμε το παψινό μας τηλεοπτικό πρόγραμμα, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, με το έργο της βραδιάς. Καθίστε και απολαύστε τη σημερινή μας κινηματογραφική ταινία μας.